Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 8 Απριλίου. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Καμία αναφορά από τον Ζελένσκι στην τουρκική εισβολή στην ομιλία του στην Βουλή. Ενοχλημένος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πολιτική ταραχή για τον μαχητή του τάγματος Αζόφ στην ομιλία του Ζελένσκι στην ελληνική Βουλή. Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αποφασισμένη για πλήρη κατάληψη των μπας η Ρωσία. Όπλα ζητά ο Ζελένσκι. Πέμπτο πακέτο κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την Ρωσία. Εντολή για το άνοιγμα του τάφου της 9χρονης Τζορτζίνα στο μικροσκόπιο των αρχών το τάμπλετ. Γενναιόδωρες χαλαρώσεις από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σημαντικές αλλαγές σε μάσκες, safe pass και καραντίνα. Μας ενοχλεί ότι δεν υπήρξε αναφορά στην τουρκική εισβολή, δήλωσε φανερά ενοχλημένος ο πρόεδρος Δημοκρατίας μετά την ομιλία του Βολοντιμίρ Ζελένσκι στην Κυπριακή Βουλή. Ο Νίκος Αναστασιάδης τόνισε ωστόσο ότι η σημασία είχε να ακουστούν αυτά που βιώνει ο ουκρανικός λαός. Την ενόχλησή του για την μη καταδίκη Ζελένσκι της τουρκικής εισβολής και κατοχής στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Κυπριακή Βουλή εξέφρασε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Νίκος Αναστασιάδης δήλωσε ότι κατανοεί πως έπρεπε να προταχθεί το δράμα του ουκρανικού λαού, αλλά σίγουρα ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι θα μπορούσε να αναφερθεί στο κατεχόμενο τμήμα της Μεγαλονήσου. Αυτό που σήμερα αναμέναμε είναι να ακούσαμε αυτά που υποφέρει ο ουκρανικός λαός τώρα, αλλά τα ίδια. Είχαμε υποφέρει βεβαίως το 1974. Μας ενοχλεί το γεγονός ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε αναφορά. Οι αρχές δικαίου δεν διακρίνουν μεταξύ κρατών και παραβιάζονται τα δικαιώματα των μεν, αλλά αγνοούνται τα δικαιώματα των άλλων. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης για πολλωστή φορά στη διάρκεια της ρωσικής εισβολής επισημαίνει ότι οι διεθνείς παράγοντες εφαρμόζουν 2 μέτρα και 2 σταθμά. Εάν υπάρχουν άλλοι με ελαστικότερες συνειδήσεις ή που μπορεί να ανεχτούν ανάλογες πράξεις αρκεί να μην επηρεάζονται ήδη, αυτό είναι παντελώς ξένο από τις αρχές που διέπει μια ευρωπαϊκή χώρα. Τόνισε δε ότι η Κύπρος παραμένει αταλάντευτη στην εφαρμογή των διεθνών κανόνων και αποφάσεων. Εξού και ανακάλεσε τα διαβατήρια 4 Ρώσων ολιγαρχών που βρίσκονται στις σχετικές λίστες των κυρώσεων. Λοιπόν, πάμε τηλεφωνικό στον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, κύριε Οσίφε. Καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, ενοχλημένος ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αντέδρασε, κύριε Οσίφε, όπως και ολόκληρη η πολιτεία, στο να μην αναφερθεί ο Ουκρανός Πρόεδρος στην τουρκική εισβολή και στο κατεχόμενο τμήμα της χώρας μας. Θα πρέπει να σημειώσουμε 2 πράγματα. Το πρώτο είναι ότι δεν έγινε καμία αναφορά στο θέμα της Κύπρου και είναι κάτι το οποίο ενοχλεί, όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το δεύτερο όμως είναι ότι δεν περιμέναμε να ακούσουμε κάτι για την Κύπρο, αλλά εκείνο που αναμέναμε να ακούσουμε είναι αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία, αυτά τα δεινά που επέφερε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Και αυτά έχει αναφέρει ο κύριος Ζελένσκι στη χθεσινή του ομιλία ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Στην παρουσία βεβαίως και του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη. Ζήτησε από την Κύπρο ως κράτος στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιδράσουμε στεναρά ως χώρα και να κλείσουμε και τα λιμάνια μας για τα ρωσικά πλοία. Πολλές απαιτήσεις, κύριε Οσίφ, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει και ότι και η δική μας χώρα είναι εδώ και 48 χρόνια ημικατεχόμενη από χώρα μάλιστα που σήμερα εμφανίζεται ως ο διαμεσολαβητής. Ο κύριος Ζελένσκι στην ομιλία του χθες μετέφερε την ευγνωμοσύνη του ουκρανικού λαού για την αλληλεγγύη και την στήριξη που προσφέρει η Κυπριακή Δημοκρατία. Η Κύπρος παραμένει πιστή στις θέσεις αρχών σε ό,τι αφορά το ουκρανικό και η Κυπριακή Δημοκρατία πράττει αυτό που υπαγορεύει το διεθνές δίκαιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, στο αίτημα αυτό του κύριου Ζελένσκι να κλείσουμε τα λιμάνια μας για τα ρωσικά πλοία υπάρχει μια επίσημη τοποθέτηση από το Προεδρικό. Ο κύριος Ζελένσκι προέβαλε τους δικούς του, τις δικές του θέσεις. Από πλευράς της Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω της διπλωματικής οδού λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα
σύμφωνα πάντα με το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ναι. Και κάτι τελευταίο, κύριε Ιωσήφ, ο Ζελένσκι ζητά πολύ έντονα από την διεθνή κοινότητα να στείλει περισσότερο οπλισμό στην Ουκρανία για να αμυνθούν στα ρωσικά στρατεύματα. Ενώ έχουμε και τα δημοσιεύματα που τα είδατε και συλλαμβάνομαι περί αιτήματος για αποστολή από την Κύπρο ρωσικού οπλισμού. Όπως έχω προαναφέρει, η Κυπριακή Δημοκρατία λαμβάνει όλα τα αρμόδια μέτρα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα θέματα που αναφύονται στην αιτία της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και βεβαίως λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα. Ναι. Συνεπώς δεν είχαμε επίσημο αίτημα. Είναι δημοσιεύματα αυτά τα οποία βλέπουμε και συζητούνται τις τελευταίες μέρες. Αυτή τη στιγμή δεν είμαι σε θέση να σας πω κατά πόσο λεπτομέρειες. Εκείνο που έχω να πω και να διαβεβαιώσω τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριές σας είναι ότι η Κυπριακή Δημοκρατία λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της πρόνοιας του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριο Σίφ, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πολιτική ταραχή και για τον μαχητή του τάγματος Αζόφ στην ομιλία του Ζελένσκι στην Ελληνική Βουλή. Έντονες είναι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για ιστορική, βαθιά, συγκινητική και ανθρώπινη, πολιτική και ταυτόχρονα συναισθηματική ομιλία έκανε λόγο η Κατερίνα Σακελαροπούλου, αναφερόμενη στο μήνυμα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Βουλή των Ελλήνων. Σε ανάρτησή της στο Facebook, μάλιστα, η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας έκανε λόγο για βάναυση, καταπάτηση από τη Ρωσία κάθε κανόνα διεθνούς και ανθρωπιστικού δικαίου, ενώ κατέληξε με τη φράση «Σήμερα είμαστε όλοι Ουκρανοί». Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που παίρνοντας τη σκυτάλη από τον πρόεδρο της Ουκρανίας ως προς τις αναφορές στην Ελληνική Επανάσταση, χαρακτήρισε τους Ουκρανούς ελεύθερους πολιορκημένους. Η μάχη της Ουκρανίας μας αφορά. Ο δεσποτισμός που καταπατά γειτονικά εδάφη και ο αναθεωρητισμός που καταργεί σύνορα πρέπει να ιτηθούν στα σύνορα της Ουκρανίας. Ο ελληνισμός, άλλωστε, ξέρει καλά από επιθέσεις και απειλές, ζώντας από καιρό τον ακροτηριασμό της Κύπρου. Δεν θα μπορούσε, συνεπώς, να μην αντισταθεί στο μακελιό στην Ουκρανία, που δεν το επέλεξε ο πολιτισμένος κόσμος, απέναντι στο οποίο όμως επιλέγει να αμυνθεί και το κάνει, απομονώνοντας τον κατακτήτη και θωρακίζοντας την ανοιχτή δημοκρατία από το λαϊκισμό που σηκώνει κεφάλι για να γεφυρώσει τα άκρα και να αμφισβητήσει ξανά τη σταθερή λειτουργία της. Έντονες αντιδράσεις, ωστόσο, προκάλεσε η συμμετοχή στην ομιλία Ζελένσκι του Μιχαήλ, ενός ελληνικής καταγωγής Ουκρανού στρατιώτη που δήλωσε μέλος του τάγματος του Αζόφ. Ο Αλέξης Τσίπρας επέριψε ευθύνες στον Πρωθυπουργό, διευκρινίζοντας πως η αλληλεγγύη στην Ουκρανία είναι δεδομένη, αλλά οι Ναζί δεν έχουν θέση στη Βουλή. Για απαράδεκτο περιστατικό μίλησε η Όλγα Γεροβασίλη. Θα ζητηθούν εξηγήσεις από τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα, αν ήταν ενήμερος, αν συμφώνησε, διότι νομίζω ότι αυτό αποτελεί μεγάλο ατόπιμα. Λανθασμένη και άστοχη η συμπερίληψη μέλους του τάγματος Αζόφ στην ομιλία Ζελένσκι, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος ωστόσο χαρακτήρισε εξοργιστική και ανέντιμη τη χρήση του λάθους αυτού από μερίδα της αντιπολίτευσης με πρωτοστάτη τον Αλέξη Τσίπρα για να δικαιολογηθεί, όπως είπε, η ρωσική εισβολή. Λοιπόν, κάνουμε μια παρένθεση. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Ενόπλοι εγκληματίες απειλούν αστυνομικούς, εισαγγελείς και προστατευόμενους μάρτυρες. Κυρία Κωνσταντίνου, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, κατέχει και σχετικό βίντεο η αστυνομία, σωστά? Μάλιστα, το σχετικό βίντεο περιήλθε στην αντίληψη μας στις 23 του περασμένου Ιανουαρίου και απεικονίζεται σε αυτό αριθμός ατόμων τα οποία έχουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με κουκούλες και φερούν οπλισμό, ενώ ένα από αυτά έχει και στην κατοχή του μια δαχτυλογραφημένη προκήρυξη στην οποία αναγράφονται διάφορα αιτήματα στην αγγλική γλώσσα, καθώς και κάποιες απειλές κατά ομάδων προσώπων. Άμεσα το ελόγω βίντεο αποστάλληκε στην Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στο ΤΑΙ Αρχηγείου και σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες της αστυνομίας για διερεύνηση. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εξετάσεις που έχουμε κάνει, φαίνεται ότι το ελόγω βίντεο οπτικογραφήθηκε στο εξωτερικό και τα πρόσωπα τα οποία απεικονίζονται σε αυτό δεν είναι Κύπροι. Ναι, βλέπουμε και σχετική φωτογραφία, κύριε Κωνσταντίνο, από το βίντεο το οποίο έχετε και εσείς. Είναι αυτό το οποίο εξετάζεται.
Μάλιστα, το βίντεο αυτό είναι το βίντεο στο οποίο αναφέρεστε, είναι διάρκειας 27 δευτερολέπτων και περιλαμβάνει μόνο εικόνα χωρίς να υπάρχει ήχος. Πρόκειται για ένα σοβαρό θέμα το οποίο τυχάνει διερεύνηση από τα αρμόδια τμήματα της αστυνομίας. Να σας πω ότι μέχρι στιγμής αξιολογούνται κάποια στοιχεία, όμως δεν υπάρχει συγκεκριμένη μαρτυρία που να μας υποδεικνύει για τυχόν πρόσωπα τα οποία να εμπλέκονται στη δημιουργία του εν λόγω βίντεο. Εφόσον προκύψει τέτοια μαρτυρία, η αστυνομία θα προβεί σίγουρα και στην άμεση διερεύνησή της. Ναι. Αυτά έχουμε μέχρι στιγμής. Τις επόμενες μέρες, κύριε Κωνσταντίνου, φανταζόμαστε ότι θα έχετε και περισσότερα στοιχεία για το βίντεο, θα το ερευνήσετε περισσότερο. Ενώ στην Λεμεσό τώρα η αστυνομία βρήκε και μεγάλη ποσότητα αδασμολόγητων τσιγάρων. Ναι, μετά από πληροφορία που λήφθηκε στο ΤΑΕΛΕΜΕΣΟΥ, μέλη του τμήματος σε συνεργασία με μέλη του ΟΠΕΛΕΜΕΣΟΥ ερεύνησαν με δικαστικό ένταλμα την οικία 42χρονου που βρίσκεται σε χωριό της επαρχίας Λεμεσού. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες αδασμολόγητων καμπρικών προϊόντων, τα οποία παραλήφθηκαν ως τεκμήρια. Ο 42χρονος, να πω ότι συνελήφθη και τεθήκε υποκράτηση. Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν 963 πακέτα καπνού, 590 πακέτα θερμενόμενων τσιγάρων, καθώς και 1510 πακέτα τσιγάρων διαφόρων μαρκών. Στη συνέχεια ενημερώθηκε το τμήμα Τελωνίων, το οποίο ανέλαβε και την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Μάλιστα, κύριε Κωνσταντίνου, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, επιστρέφουμε στον πόλεμο στην Ουκρανία. Νέες καταγγελίες είχαμε από την Ουκρανία για τις νέες φρικαλαιότητες των Ρώσων στρατιωτών. Η κατάσταση στην πόλη Μποροντιάνκα είναι χειρότερη από την κατάσταση στην Μπούτσα, λέει ο Ουκρανός ο πρόεδρος, ενώ βοήθεια από την Δύση σε οπλισμό ζητεί και ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Η εισαγγελέας της Ουκρανίας, Ίρινα Βενεντίκτοβα, δήλωσε ότι 26 πτώματα βρέθηκαν κάτω από τα ερείπια δύο κτηρίων στην Μποροντιάνκα, μια πόλη περίπου 25 χιλιόμετρα δυτικά της Μπούτσα. Κατηγόρησε τα ρωσικά στρατεύματα ότι έκαναν αεροπορικές επιδρομές. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι υποστηρίζει ότι η καταστροφή στην Μποροντιάνκα είναι πολύ πιο φρικτή από την κατάσταση στην Μπούτσα. Η δουλειά ξεκίνησε με την ανάλυση των μπλόκων στην Μποροντιάνκα. Είναι πολύ χειρότερα εκεί. Υπάρχουν ακόμη περισσότερα θύματα των Ρώσων κατακτητών. Και τι θα συμβεί όταν ο κόσμος μάθει όλη την αλήθεια για το τι έκανε ο ρωσικός στρατός στη Μαριούπολη? Εκεί σχεδόν σε κάθε δρόμο υπάρχει αυτό που είδε ο κόσμος στην Μπούτσα και σε άλλες πόλεις στην περιοχή του Κιέβου μετά την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων. Η ίδια σκληρότητα, τα ίδια τρομερά εγκλήματα. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Δημήτρο Κουλέμπα, ζήτησε από τους ομολόγους του ΝΑΤΟ με τους οποίους συναντήθηκε στις Βρυξέλλες να παράσχουν περισσότερα όπλα στην Ουκρανία και είπε ότι η βοήθεια πρέπει να σταλεί σε ημέρες και όχι σε εβδομάδες. Κάθε μέρα εμφανίζονται όλο και περισσότερες αξιόπιστες αναφορές βιασμών, δολοφονιών, βασανιστήριων. Και για κάθε Μπούτσα υπάρχουν πολλές περισσότερες πόλεις που έχει καταλάβει η Ρωσία και περισσότερες πόλεις που εξακολουθεί να κατέχει. Μέρη όπου πρέπει να υποθέσουμε ότι οι Ρώσοι στρατιώτες διαπράττουν περισσότερες φρικαλαιότητες καθώς μιλάμε. Ο δήμαρχος της Μαριούπολης δηλώνει ότι περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι πρέπει να εκενώσουν επειγόντως την πόλη. Μιλώντας στην εθνική τηλεόραση, χαρακτήρισε την κατάσταση στην πολιορκημένη από τη Ρωσία Ουκρανική πόλη ως ανθρωπιστική καταστροφή. Ο δήμαρχος της πόλης δήλωσε ότι πάνω από 5.000 άμαχοι έχουν σκοτωθεί, συμπεριλαμβανομένων 210 παιδιών, στην πολιορκημένη Μαριούπολη. Ο Ουκρανός αξιωματούχος προειδοποιεί τους κατοίκους στα ανατολικά ότι έχουν την τελευταία ευκαιρία να φύγουν πριν από μια μεγάλη ρωσική επίθεση που αναμένεται στην περιοχή του Ντομπάς. Ωστόσο, τα τρένα που απομακρύνουν τους κατοίκους σταματούν λόγω των ρωσικών επιδρομών στη μοναδική γραμμή που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Κιέβου. Συμφωνία για περαιτέρω υποστήριξη της Ουκρανίας, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας ζήτησε σημαντική βοήθεια με την παρέμβασή του. Όπλα, όπλα, όπλα. Είναι αυτό για το οποίο η Ουκρανία εκλιπαρεί από τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ. Και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας τα θέλει γρήγορα, εάν η Ουκρανία πρόκειται να έχει μια ευκαιρία στη μάχη στον υπαξιακό της πόλεμο με τη Ρωσία. Είτε μας βοηθάτε τώρα και μιλάω για μέρες, όχι για εβδομάδες, ή η βοήθειά σας θα έρθει πολύ αργά.
Και πολλοί άμαχοι θα πεθάνουν, θα χάσουν τα σπίτια τους, πολλά χωριά θα καταστραφούν, ακριβώς επειδή αυτή η βοήθεια ήρθε πολύ αργά. Ο Κουλέμπα βρέθηκε στις Βρυξέλλες για τη δεύτερη και τελευταία ημέρα της συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, όπου προειδοποίησε για μια τεράστια και επικείμενη ρωσική επίθεση στην ανατολική περιοχή του Ντομπάς, σε κλίμακα που δεν έχει δει κανείς από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Γιενς Στόλτεμπεργκ, ήταν έτοιμος να πει ότι περισσότερα όπλα βρίσκονται καθοδόν. Είμαστε έτοιμοι, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, να παράσχουμε υποστήριξη στην Ουκρανία και επίσης να παράσχουμε περισσότερη στήριξη και οι σύμμαχοι να γνωρίζουν την επίγουσα ανάγκη παροχής περισσότερης στήριξης σε όπλα. Δεν παρήχε ένα χρονοδιάγραμμα ούτε λεπτομέρειες για το τι ακριβώς θα παρασχεθεί στην Ουκρανία. Ωστόσο προειδοποίησε ότι όταν πρόκειται για τον πόλεμο, ο κόσμος πρέπει να είναι προετοιμασμένος και για μια μακροπρόθεσμη κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε εμπάρκο στον ρωσικό άνθρακα και πέμπτο πακέτο κυρώσεων. Περιλαμβάνει και εμπάρκο όπλων κατά της Ρωσίας και βέτο εξαγωγές υψηλής τεχνολογίας. Ένα νέο πακέτο με κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, οι οποίες για πρώτη φορά επηρεάζουν τον τομέα της ενέργειας, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 27 αποφάσισαν να επιβάλλουν εμπάργκο στο ρωσικό άνθρακα και να κλείσουν τα ευρωπαϊκά λιμάνια στα ρωσικά πλοία. Το πέμπτο κατά σειρά πακέτο μέτρων περιλαμβάνει επίσης την απαγόρευση των εξαγωγών στη Ρωσία, ιδίως όσον αφορά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, καθώς και νέες κυρώσεις κατά των ρωσικών τραπεζών και προσώπων που θεωρούνται σχετιζόμενα με την εισβολή στην Ουκρανία. Τα μέτρα είχε εισηγηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Τετάρτη με αφορμή την ανακάλυψη δεκάδων πτωμάτων στην πόλη Μπούτσα. Πήραν το πράσινο φως από τους εκπροσώπους των κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από 2 μέρες συζητήσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντως ζητά ακόμα πιο δραστικά μέτρα. Σε ψήφισμα που εγκρίθηκε με ευρύτατη πλειοψηφία, οι ευρωβουλευτές ζητούν ολικό και άμεσο εμπάργκο στις ρωσικές εισαγωγές πετρελαίου, άνθρακα, πυρηνικών καυσίμων και φυσικού αερίου. Αλλάζουμε θέμα. 2 νεκρούς και 2.457 νεκρούσματα ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο Υγείας. 208 ασθενείς νοσηλεύονται στα νοσοκομεία του ΟΚΙΠΗ με τους 30 σε σοβαρή κατάσταση. Τέλος, στην υποχρέωση των πολιτών να φορούν μάσκα προστασίας στους εξωτερικούς χώρους, βάζει η κυβέρνηση της Κύπρου από τις 11 Απριλίου, στο πλαίσιο της χαλάρωσης των περιοριστικών μέτρων για την καταπολέμηση της πανδημίας. Ανακοινώνοντας όμως τα μέτρα, ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χατζιπαντέλα τόνισε ότι επιβάλλεται να επιδείξουν όλοι ατομική ευθύνη και υπεύθυνη συμπεριφορά. Την Πέμπτη, οι αρχές ανακοίνωσαν τον θάνατο 2 ανδρών, 52 και 74 ετών από επιπλοκές του κορονοϊού και 2.457 νέα περιστατικά της νόσου. Το ποσοστό θετικότητας ανήλθε σε 3,1%. Στα κυπριακά νοσοκομεία νοσηλεύονται 208 ασθενείς COVID, με 6 στους 10 να μην έχουν ιστορικό εμβολιασμό. Οι 30 είναι σε σοβαρή κατάσταση και εξ αυτών οι 5 είναι διασωληνωμένοι. Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε με τον Πέτρο Καραγιάννη. Κύριε Καραγιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Λοιπόν, είχαμε σημαντικές χαλαρώσεις χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο. Πολλές ήταν οι χαλαρώσεις. Είχαμε καταργήσει τους ΕΦΠΑ σε κάποιους χώρους. Είχαμε χαλαρώσει στην καραντίνα, αποδέσμευση την 7η μέρα χωρίς τεστ. Ήταν στο πλαίσιο των όσων είχατε εισηγηθεί ως επιστημονική ομάδα, κύριε Καραγιάννη? Ναι, και φυσικά ήταν. Ο Υπουργός συνηθίζει οποιασδήποτε εισηγήσεις πηγαίνουν στο Υπουργικό, αυτές να λαμβάνονται στην σύσκεψη που έχουμε την προηγούμενη μέρα ως επιτοπλίστων και να λαμβάνονται επαμψηφή τροποντινά, ούτως ώστε να μην υπάρχει καμία αντίδραση μετέπειτα. Ναι. Πάντως ο κόσμος, αν και θέλει τις χαλαρώσεις, είναι λίγο σκεφτικός ως προς το... Την απόφαση αυτή που λήφθηκε για να αποδεσμεύονται αυτόματα τα θετικά στον ιό άτομα την 7η ημέρα χωρίς τεστ. Δηλαδή δεν θα υπάρχει ο έλεγχος την 7η ημέρα που υπάρχουν αρκετά άτομα που εντοπίζονται θετικά ακόμα και την 7η ημέρα. Είτε είναι επαφές είτε συνεχίζουν να είναι θετικοί στον ιό. Το γεγονός ότι εντοπίζονται θετικά δεν σημαίνει ότι η κατ' επέκταση είναι και μολυσματική. Είναι προς το τέλος της νόσησής τους και ήδη το ανοσοποιητικό σύστημα έχει ενεργοποιηθεί και καταπολεμά των ιών. Κατ' επέκταση, από ό,τι γνωρίζαμε και σε προηγούμενες περιπτώσεις, στα προηγούμενα
κύματα. Όταν ανοιχνευόταν ιός πέραν της νενομισμένης περίοδου που είχαμε, μετά όταν διερευνήθηκαν αυτά, απεδείχθη ότι αυτά τα άτομα δεν ήσαν μολυσματικά, διότι παρακολουθήθηκαν άτομα του στενού του οικογενειακού κύκλου, τα οποία είχαν επαφή μαζί τους. Με την όμικρον η περίοδος νόσησης κάποιου έχει μικρυνθεί, γι' αυτό μπέσαμε και στις 7 μέρες και θεωρούμε ότι αυτό είναι μια ασφαλής περίοδος μάλλον, κατά την οποία κάποιος μπορεί να αποδεσμευθεί από εκεί και πέρα. Οπότε μέχρι την 7η μέρα τα περισσότερα άτομα δεν έχουν πλέον συμπτώματα και συνεπώς σταματούν να είναι μεταδοτικά. Ωστόσο, αν κάποιος έχει συμπτώματα όπως το φτέρνισμα, ο βήχας κτλ., καλό είναι να μην αποδεσμεύεται την 7η μέρα, να περιμένει μέχρι πότε, κύριε Καραγιάννετος, ώστε να κάνει ένα τεστ, να είναι εντελώς σίγουρος και μετά να αποδεσμευθεί. Μέχρι τη 10η μέρα οι περισσότεροι είναι αρνητικοί. Αυτό που είπατε σχετικά με τα συμπτώματα ήταν ένας από τους όρους που θέσαμε. Δηλαδή, αν κάποιος εξακολουθεί να έχει συμπτώματα την 7η μέρα, τότε καλό είναι να παραμείνει σε περιορισμό για μια-δύο μέρες τουλάχιστον, μέχρι ότου φύγουν τα συμπτώματα. Φυσικά, τα άτομα αυτά που εξακολουθούν να έχουν συμπτώματα μετά την 7η μέρα, από εμπειρία το προηγούμενο διάστημα, είναι γύρω στα 20 με 25% των ατόμων. Μάλιστα. Τώρα δεν χρειάζεται όντως, κύριε Καραγιάννη, να μην ενημερωνόμαστε καθημερινά για τα κρούσματα και για τους θανάτους από το Υπουργείο Υγείας? Αυτό δεν είναι αναγκαίο. Σε μια προσπάθεια να επανέλθουμε τροποντινά στην κανονικότητα, να μην δημιουργούνται ιδιαίτερα ψυχολογικά προβλήματα σε κάποια άτομα τα οποία ανησυχούν πολύ περισσότερο από άλλους. Θα γίνονται ανακοινώσεις μία φορά την εβδομάδα, αλλά ο καθημερινός αριθμός θα καταγράφεται εν πάση περιπτώσει, διότι αυτός θα κοινοποιείται στο ECTC, παραδείγματος χάρη, που κρατούν τις στατιστικές για την κάθε χώρα, καθώς επίσης και σε βάσεις δεδομένων όπως αυτών του John Hopkins, το οποίο είναι πολύ πολύ έτσι αντιπροσωπευτικό του τι συμβαίνει σε κάθε χώρα και εύπιστον όσον αφορά τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Συνεπώς μπαίνουμε σε μια νέα εποχή της πανδημίας, κύριε Καραγιάννη. Έχουμε νέα δεδομένα, γιατί παρόλα τα πολλά κρούσματα που σαφέστατα υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην κοινότητα, μπαίνουμε σιγά σιγά σε μια κανονικότητα. Δηλαδή πλέον θα ζούμε με τον κορονοϊό, θα προσέχουμε ωστόσο, αλλά δεν θα έχουμε τόσους πολλούς περιορισμούς που να δυσκολεύουν και την ζωή όλων μας. Ακριβώς. Η μπάλα έχει περάσει πλέον στον καθέναν από εμάς. Η ατομική ευθύνη είναι εκείνη που θα πρέπει να εφαρμοστεί, να μπει σε ισχύ από τούδε και στο εξής. Δηλαδή αυτό που λέμε πλέον, δεν θα κάνουμε εμείς πλέον τον policeman να σας λέμε τι θα κάνετε. Έχουμε μάθει 2,5-3 χρόνια, έχουμε μάθει τι πρέπει να κάνουμε και τι όχι, κύριε Καραγιάννη, νομίζω. Ακριβώς, εν τούτης όμως, πολλοί που μου γράφουν αγνοούν βασικά πράγματα. Μετά από 2,5 χρόνια εξακολουθούν να έχουν απορίες για κάποια πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είχαν εμπεδωθεί εδώ και καιρό. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καραγιάννη, αυτά για την επιδημιολογική μας εικόνα θα τα βλέπουμε πλέον σε εβδομαδιαία φάση. Τι γίνεται με τα κρούσματα, αυτή θα είναι η εικόνα που θα έχουμε τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Πάμε τώρα στον Σύμβουλο Επικοινωνίας του Υπουργού Υγείας. Κύριε Αθανασίου, καλό μεσημέρι. Μας ακούτε? Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, είχαμε αυτές τις χαλαρώσεις, είδαμε με τον κύριο Καραγιάννη. Υπάρχουν όμως κάποιες απορίες από τους τηλεθεατές, πολίτες, αν και υπάρχουν καταγεγραμμένα τα όσα ανακοινώθηκαν χθες. Να μας πείτε σε ποιους χώρους καταργείται το Safe Pass, κύριε Αθανασίου. Από τη Δευτέρα καταργείται σε επιχειρήσεις, άρα οι εργαζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν Safe Pass, οι οποίες εξυπηρετούν κοινό. Δηλαδή δεν καταργείται το Safe Pass σε χώρους εστίασης, αναψυχής, διασκέδασης, είτε αφορούν άλλες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις δηλαδή, και είναι πολύ σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι
safe pass απαιτείται σε χώρους που είναι άνω των 100 τετραγωνικών μέτρων. Οι χώροι κάτω των 100 τετραγωνικών μέτρων, είτε είναι και εστίαση, εκεί πάλι δεν απαιτείται επίδειξη safe pass. Μάλιστα. Σε τράπεζες. Οι τράπεζες είναι επιχειρήσεις που εξυπηρετούν κοινό, άρα δεν θα χρειάζεται επίδειξη safe pass, όπως και γενικότερα οι υπηρεσίες του δημόσιου επίδειξη του δημόσιου τομέα. Μάλιστα. Καταργείται και το safe pass σε άλλους χώρους όπως είναι η αρχαιολογική χώρη, μουσεία, λαϊκά πανηγύρια, βαζαράκια, λαϊκές αγορές. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι δεν απαιτείται safe pass σε υπεραγορές, φαρμακεία, φουταρίες, φουταγορές, κρεοπολία. Και ακόμη να αναφέρουμε ότι από την Δευτέρα υπάρχει και αναπροσαρμογή όσον αφορά τον περιορισμό των ατόμων που είναι επαφές είτε θετικά περιστατικά, και αυτό είναι ίσως ένα από τα σημαντικότερα, ότι πλέον τα άτομα θα προδεσμεύονται την 7η μέρα χωρίς να πρέπει να προσέλθουν σε προκαθορισμένα σημεία για την διενέργεια εξέταση. Ναι. Και τώρα, γιατί μου λέτε για τα κρούσματα, κύριε Αθανασίου, και έχουμε και την κατάργηση του safe pass στους χώρους εργασίας, σωστά. Αν όμως κάποιος ήταν κρούσμα τις προηγούμενες μέρες, την 7η μέρα δεν έχει συμπτώματα και αποδεσμευτεί αυτόματα. Την 8η μέρα θα μπορεί να πάει κανονικά στην δουλειά χωρίς να επιδείξει τεστ. Ούτε θα πρέπει και από πλευράς εργοδοτών να απαιτείται η επίδειξη κάποιας εξέτασης. Ναι. Αν άτομο συμπληρώνει τις 7 ημέρες του περιορισμού, αποδεσμεύεται και επιστρέφει κανονικά, διακινείται στην κοινότητα. Ναι. Τώρα έχει και την ευχαίρεια να αποδεσμευτεί νωρίτερα, δηλαδή κατά την 5η ημέρα, μόνο εάν διενεργήσει η εξέταση PCR. Ναι. Εκεί θα πρέπει να ενημερώσει πριν τη μετάβασή του το χημείο ότι θα μεταβεί εκεί για να διενεργήσει εξέταση, να ακολουθήσει μέτρα ατομικής προστασίας και να φέρει προστατευτική μάσκα. Αν είναι αρνητικό το αποτέλεσμα, τότε θα μπορεί να αποδεσμευτεί από την 5η μέρα. Υπενθυμίσω και τονίζω, μόνο με μοριακή εξέταση PCR. Μάλιστα. Για τις επαφές. Οι επαφές από 7 ημέρες σε 5 ημέρες, και είναι οι επαφές δηλαδή που τίθενται σε υποχρεωτικό περιορισμό, που αυτά είναι άτομα τα οποία δεν έχουν ιστορικό εμβολιασμού, είτε άτομα τα οποία έχει λήξει το πιστοποιητικό ανάρρωσης ή το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Ναι. Αυτά τα άτομα πρέπει να περιοριστούν για 7 ημέρες, από τη Δευτέρα μειώνεται στις 5 ημέρες. Υπενθυμίζω ότι άτομα που κατέχουν ενισχύ πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης δεν χρειάζεται να παραμείνουν σε περιορισμό. Ακολουθούν απλά την διαδικασία που είναι 3η και 5η ημέρα εξέταση. Οι επαφές όμως που δεν έχουν ιστορικό εμβολιασμού, όπως μας είπατε, ακολουθούν την τρίτη και την πέμπτη μέρα που ουσιαστικά είναι η μέρα της αποδέσμευσης. Που θα συνεχίσουν να λαμβάνουν μήνυμα, ναι, για να διενεργήσουν αυτή την εξέταση. Μάλιστα. Για τους γιατρούς χρειάζεται να έχουμε safe pass, μια επίσκεψη σε γιατρό. Όσον αφορά το safe pass ή ακόμη και την αποδέσμευση, ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για κλειστές δομές, εργαζόμενους οι οποίοι εργάζονται στις κλειστές τομείς οίκους ευκαιρίας, στα νοσηλευτήρια και τους επαγγελματίες υγείας. Εκεί υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις, είτε όσον αφορά στην αποδέσμευση των κρουσμάτων, καθώς γίνεται ένας διαφορετικός έλεγχος βάσης συμπτωματολογίας, αλλά και θα πρέπει να επιδεικνύουν το safe pass. Μάλιστα. Για το γενικό εμπόριο καταργείται και εκεί το safe pass, ωστόσο αν θέλουμε να επισκεφτούμε χώρους εστίασης. Από 18 Απριλίου σε λιανικό εμπόριο και εμπορικά κέντρα και υπενθυμίζω πάλι υποστατικά κάτω των 100 τετραγωνικών μέτρων δεν θα υποχρεούνται να παρουσιάζουν μια επιδεικνύουν safe pass. Μάλιστα. Και τώρα θα έχουμε εβδομαδιαία ενημέρωση για τα κρούσματα και για τους θανάτους, οπότε θα είναι ο συνολικός αριθμός της μιας εβδομάδας που θα ανακοινώνεται κάθε εβδομάδα, κύριε Αθανασίου. Από τις 15 Απριλίου θα ξεκινήσει, θα υπάρχει η ανακοίνωση δηλαδή για τους θανάτους, για τις νοσηλίες και για τα θετικά περιστατικά και αυτό θα γίνεται σε εβδομαδιαία βάση. Αυτό πάλι γίνεται στο πλαίσιο της αναπροσαρμογής στα νέα δεδομένα. Από τη στιγμή που πρέπει πλέον να μάθουμε να ζούμε με τον ιό, αλλά την ίδια να επιδεικνύουμε περαιτέρω ατομική ευθύνη και υπεύθυνη συμπεριφορά, δεν χρειάζεται, και ήταν και μια απόφαση της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής, ότι δεν χρειάζεται να συμβάλλουν με αυτές τις ανακοινώσεις ακόμη και στην καλλιέργεια φόβου και τρόμου ανάμεσα στους συμπολίτες. Μάλιστα. Και νέες χαρός επιπρόσθετες θα έχουμε το Πάσχα ή δεν το έχετε δει ακόμη? Αρχίσαμε. Από τη στιγμή που άρχισε αυτή η αναπροσαρμογή, θα υπάρξει προσαρμογή στα νέα δεδομένα και σε άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες, έτσι ώστε να ομαλοποιηθεί γενικότερα η κατάσταση, η επιστροφή στην κανονικότητα. Όμως θα μας συνοδεύουν, και αυτό πρέπει να αντιληφθούμε, ότι θα μας συνοδεύουν για αρκετό καιρό ακόμη, γιατί ο ιός θα πάει στην προστασία και κοινωνική αποστασιοποίηση. Άρα πλέον, αν ένα ημέρα συνεχίζει να μπορούσε να παρουσιάζει τα συμπτώματα, θα πρέπει να επικοινωνήσουμε τον προσωπικό του γιατρό, έτσι ώστε να λάβει και οδηγίες, αλλά να επεκταθεί και η αναλογική του άδεια.
Μάλιστα, λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την ανάκληση των προϊόντων της Kinder στην Κύπρο. Πάμε στον κύριο Ρόδοτε Ροδότου. Κύριε Ροδότου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, έχει γίνει ανάκληση των προϊόντων αυτών προληπτικά, κύριε Ροδότου? Αρχίζοντας, πρέπει να αναφέρουμε ότι το όρο περιστατικό σχετίζεται με τοπικές δηλητηριάσεις σαλμονέλωσης που παρουσιαστήκαν στη Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάφορα κράτη-μέλη. Στις 4 Απριλίου είχαμε δώσει μια προληπτική ανακοίνωση ενημερώνοντας το κοινό για αυγά σκολαδένια αυγά της εταιρείας Kinder Surprise των 20 γραμμαρίων και 3 τεμαχιών επί 20 γραμμάρια. Ακολούθως, μετά από συγκεκριμένη ενημέρωση ότι σοκολατένια αυγά είχαν κυκλοφορήσει στην Κυπριακό αγορά και εμπλέκοντα στα μολυσμένα τρόφιμα όπως τα Kinder Choco Bones των 125 γραμμαρίων και των 200 γραμμαρίων, οπότε ενημερώσαμε και πάλι το κυπριακό κοινό για τα προϊόντα αυτά. Και είχαμε ενημερωθεί από την εταιρεία Little για ανάκληση σοκολατένιων αυγών από τη συγκεκριμένη εταιρεία, αφού ενημερώθηκαν από τη μητρική εταιρεία στη Γερμανία και την Ελλάδα ότι τα προϊόντα αυτά που βλέπουμε τώρα στην οθόνη σας πρέπει να αποσυρθούν. Και για να ενημερώσουμε το ευρύ κοινό πέραν της ανακοίνωσης του Λίτολ, έχουμε προβεί στο δελτίο τύπου στο σημερινό. Μάλιστα. Είναι αυτά τα προϊόντα της Kinder, είναι αυτά τα οποία έχουν παραχθεί στο Βέλγιο και μόνο αυτά αφορά η οδηγία αυτή? Ναι. Από τις αναλύσεις που έχουν γίνει φαίνεται ότι το περιστατικό έγκυται σε ένα εργοστάσιο στο Βέλγιο. Βασικά έχει βρεθεί σαλμονέλα στο βούτυρο που χρησιμοποιείται για την παρασκευή των συγκεκριμένων σοκολάτων, οπότε εντοπίζεται και στο συγκεκριμένο εργοστάσιο η μόλις. Εργοστάσια της Kinder υπάρχουν και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, οπότε στην ανταλλαγή πληροφοριών τώρα βλέπουμε κατά πόσον, προσπαθούμε να δούμε κατά πόσον από το εργοστάσιο στο Βέλγιο έχουν σταλεί σε άλλα εργοστάσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρώτες ύλες, βούτυρος, για να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή των σοκολατίνιων αυγών. Ναι. Είμαστε σε στιγμή ενημέρωση. Με τη σειρά μας ενημερώνουμε το καταναλωτικό κοινό για να προστατευτεί από τα τρόφιμα αυτά από σαλμονέλες. Πρέπει να προσεξούμε κάτι ιδιαίτερο σε αυτά τα προϊόντα ή καλύτερα να μην τα προμηθευτούμε μέχρι να ξεκαθαρίσει? Τα προϊόντα τα οποία ανακοινώνονται αποσύρονται από την αγορά, οπότε με την απόσυρση τους δεν θα είναι διαθέσιμα, αλλά αν τα έχουμε στο σπίτι να μην τα καταναλώσουμε και να τα επιστρέψουμε στους χώρους από όπου τα έχουμε αγοράσει. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ροδότου, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, εντολή τώρα για άνοιγμα του τάφου της Τζορτζίνας έδωσε η 18η τακτική ανακρίτρια. Πάμε στην Αθήνα και τον Γιώργο Φωκιανό. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι ραγδαίες είναι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της Τζορτζίνας στην Πάτρα. Με εντολή της 18ης τακτικής ανακρίτριας θα ανοίξει το μνήμα όπου είναι θαμμένοι οι 9χρονοι, προκειμένου οι αρχές να πάρουν το τάμπλετ που τοποθετήθηκε με το παιδί κατά την ταφή του. Και στη συνέχεια η ηλεκτρική συσκευή θα διαβιβαστεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ασφάλειας Αθηνών προκειμένου να ερευνηθεί και να διαπιστωθεί αν μέσα σε αυτή υπάρχουν στοιχεία κρίσιμα για την εξέλιξη της έρευνας. Σημειώνεται, Χριστίνα, ότι βγήκαν και πληροφορίες από την κατάθεση της Ρούλας Πισπυρίγκου, με την 33χρονη να αναφέρει πως το κορίτσι μέχρι την ηλικία των 8 ετών ήταν υγιέστατο. Χριστίνα. Μάλιστα, Γιώργο, σε ευχαριστούμε.
Λοιπόν, έχουμε κατάργηση του Cyprus Flight Pass, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Μεταφορών. Κυρία Θεοδωρού, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, τι αλλάζει συνεπώς από τα ταξίδια λοιπόν, από τις 18 Απριλίου. Από τις 18 Απριλίου καταργείται το Cyprus Flight Pass υποχρέωση, δηλαδή συμπλήρωση και απόκτηση από όλους τους επιβάτες εντός 48 ώρων πριν την έναρξη του ταξιδιού του Cyprus Flight Pass. Καταργείται επίσης η κατηγοριοποίηση των χωρών, ανάλογα με την επιδημιολογική τους κατάσταση. Και πλέον θα υπάρχουν στην πραγματικότητα δύο κατηγορίες επιβατών για να μπορούν να ταξιδέψουν. Δηλαδή, όσοι έχουν εμβολιαστεί ή έχουν πιστοποιητικό ανάρρωσης, δεν ξέρω αν θέλετε να το αναλύσουμε λίγο παραπάνω ή όχι. Πιστοποιητικό εμβολιασμό εννοούμε αν έχουν και την τρίτη ή ενισχυτική τρεις δόση. Δόσεις ή δύο δόσεις που να είναι σε ισχύ τουλάχιστον το μέγιστο 9 μήνες. Ναι, και αν έχουν αναρρώσει, ποιο είναι το διάστημα. Είναι 180 μέρες, δηλαδή 6 μήνες. 6 μήνες. Το πιστοποιητικό ανάρρωσης όμως αφορά μόνο ψηφιακά πιστοποιητικά, δηλαδή όχι από οποιοδήποτε τρίτο κράτος. Ναι. Είτε ευρωπαϊκό πιστοποιητικό ή ισοδύναμα από τρίτα κράτη ψηφιακά πιστοποιητικά. Μάλιστα. Λοιπόν, και ή αν δεν έχουν εμβολιαστεί, δεν έχουν πιστοποιητικό ανάρρωσης, θα μπορούν να έχουν στην Κυπριακή Δημοκρατία είτε με PCR εντός 72 ώρων ή rapid test εντός 24 ώρων. Μάλιστα. Και για τα παιδιά τι ισχύει, κυρία Θεοδωρού? Λοιπόν, αν έχουν εμβολιαστεί, ισχύουν οι προϋποθέσεις για τα παιδιά όταν μέχρι 18 ετών είναι δύο δόσεις και όχι τρεις. Αν δεν έχουν εμβολιαστεί και είναι κάτω των 12 ετών, δεν χρειάζεται εργαστηριακή εξέταση. Μπορούν να ταξιδέψουν χωρίς οποιαδήποτε προϋπόθεση. Μάλιστα. Από 12 ετών, αν δεν έχουν εμβολιαστεί, ισχύει και για τους ίδιους τα ίδια τα παιδιά ότι θα πρέπει να έχουν PCR ή rapid test. Μάλιστα. Είπαμε για το Cyprus Flight Pass, καταργείται από τις 18 Απριλίου, όμως μέχρι τις 17 Απριλίου, κύριε Θεοδωρού, πρέπει να συμπληρώνετε κανονικά το Flight Pass. Ναι, ό,τι ισχύει για σήμερα, ναι. Μάλιστα. Πρέπει να συμπληρώνει το Cyprus Flight Pass, δηλαδή θα είναι σε ισχύ και θα υπάρχει στο σελίδα μέχρι τις 17 τη νύχτα. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την καταβολή για το πασχαλινό επίδομα. Κύριε Κουρουφέξη, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, πότε καταβάλλετε το πασχαλινό επίδομα? Μπορώ να σας μιλήσω για τα επιδόματα τα οποία είναι ακόμα στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Γενικών Ασφαλίσεων για να εξηγήσω τι εννοώ, επειδή από την 1η-1η του 2022 η Υπηρεσία Διαχειρίσης Επιδομάτων με τα επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας έχει μεταφερθεί στις αρμοδιότητες του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας. Όμως, τα επιδόματα που αφορούν το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι συντάξεις, που είναι και αφορούν τον μεγαλύτερη ομάδα πληθυσμού, περίπου 150.000 ανθρώπους, έχουν γίνει διευθετήσεις. Και αντί για το τέλος του μήνα που καταβάλλονται συνήθως, θα καταβληθούν στις 14 Απριλίου την ερχόμενη εβδομάδα, έτσι ώστε αρκετά πριν από το Πάσχα ο κόσμος, και αφορά και τους συνταξιούχους που λαμβάνουν οποιαδήποτε σύνταξη από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αλλά και όσους έχουν κοινωνική σύνταξη, αφορά θαλασσινικούς που λαμβάνουν ειδική παροχή από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και τους πολεμιστές του 1974 που λαμβάνουν το τιμητικό επίδομα, όλα αυτά. Αντί για το τέλος του μήνα, θα πληρωθούν στις 14 του μήνα. Επίσης, από το Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων, που είναι μια άλλη σημαντική ομάδα συμπολιτών μας, οι ειδικές μηνιαίες συντάξεις, καθώς και το πασχαλινό δώρο που αφορά τους αγωνιστές, αυτούς που στηρίζονται από το Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων, όλα αυτά, αντί για τέλος του μήνα, και πάλι θα καταβληθούν στις 14 Απριλίου. Και τέλος, είναι στις αρμοδιότητες του Υπουργείου και τα επιδόματα για άτομα με αναπηρίες. Όλα τα επιδόματα που παρέχονται από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, δηλαδή επίδομα φροντίδας σε παραπληγικούς, σε τετραπληγικούς, βαριάς κινητικής αναπηρίας, επίδομα διακίνησης, επίδομα τυφλών, όλα αυτά, οτιδήποτε παρέχεται από αυτό το τμήμα. Και πάλι, αντί για το τέλος του μήνα, στις 13 Απριλίου, την Τετάρτη δηλαδή, που είναι ερχόμενη, θα είναι στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Μάλιστα. Έχουμε και τα ενεργειακά επιδόματα, είναι στη δική σας, στο δικό σας τμήμα, κύριε Κουρουφέξη? Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, θα τα δούμε να καταβάλλονται νωρίτερα λόγω των εορτών του Πάσχα ή κανονικά? Τα ενεργειακά επιδόματα θα συνεχίσουν να καταβάλλονται με την σειρά με την οποία εξετάζονται, επειδή υπάρχει εκεί
και μια σειρά που πρέπει να ακολουθηθεί και δεν μπορεί να. Δεν είναι μηνιαίες πληρωμές δηλαδή. Αυτά τα οποία όμως είναι σε μηνιαία βάση κάθε τέλος του μήνα, όλα θα καταβληθούν πριν από το Πάσχα. Γνωρίζω, επειδή είμαστε βεβαίως σε συνεννόηση, ότι και το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας έχει διευθετήσει και για τα υπόλοιπα επιδόματα, όπως για παράδειγμα το ελάχιστο εγγυημένο, το επιδόμα χαμηλών συνταξιών και όλα αυτά τα επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας, να καταβληθούν και αυτά πριν από το Πάσχα. Όμως για τις ακριβείς ημερομηνίες θα τοποθετηθεί ήδη ο Υπουργός, θα εκδώσει ανακοίνωση και θα ενημερώσει τους πολίτες. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κουρφέξ, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Επιστρέφουμε στις εξελίξεις στην Ουκρανία. Πάμε στον κύριο Χρυσοστόμου. Καλό σας μεσημέρι. Κύριε Χρυσοστόμου, καλό μεσημέρι. Μας ακούτε? Λοιπόν, μια χαρά. Λοιπόν, είδαμε προηγουμένως στην αρχή της εκπομπής για την ομιλία του κυρίου Ζελένσκι στην Κυπριακή Βουλή και στην Βουλή των Ελλήνων. Όσον αφορά στην Βουλή της Κύπρου, η ομιλία του, η οποία δεν περιλάμβανε το οτιδήποτε για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, προκάλεσε αντιδράσεις και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ήταν φανερά ενοχλημένος. Γιατί όμως δεν αναφέρθηκε στην τουρκική εισβολή, κύριε Χρυσοστόμου? Είναι ο ρόλος της Τουρκίας, ο ρόλος του διαμεσολαβητή που έχει υιοθετήσει η ίδια, ή απλώς δεν αναφέρθηκε για να μην αναφερθεί, δεν ξέρω κι εγώ γιατί? Ναι, να ξεκινήσω από το δεύτερο μέρος της ερώτησης. Η αλήθεια είναι ότι έχει αφήσει ένα αίσθημα απαγοήτευσης σε κάθε Κύπριο αυτή η ομιλία. Ενδεχομένως έχει προκαλέσει και αισθήματα οργής για τον λόγο ακριβώς ότι δεν έχει κάνει καμία αναφορά στο θέμα της τουρκικής εισβολής ή των συνεπειών της τουρκικής εισβολής που λιώνει ακόμα η Κύπρος. Ναι. Αυτό γίνεται ακόμα πιο έτσι έντονο αν κανείς δει τις ομιλίες που έχει κάνει ο κ. Ζελένσκι σε άλλα κοινοβούλια, τα οποία έχει τη δυνατότητα να αναδειχθεί όχι μόνο στους βουλευτές της κάθε χώρας, αλλά και στον λαό ολόκληρη της χώρας. Ναι, αναφέρθηκε και στην ιστορία των λαών στους οποίους απευθυνόταν. Στην Ελληνική Βουλή, μάλιστα, αναφέρθηκε και στο Ελευθερία ή Θάνατος. Ακριβώς. Σε κάθε βουλή στην οποία έχει απευθύνει λόγο, κατέγραψε ιστορικά δεδομένα της κάθε χώρας, με τα οποία είτε ταυτίζονται κάποια πράγματα που γίνονται σήμερα στην Ουκρανία, είτε παραλληλίζονται. Ναι. Για την Ελλάδα έγινε αυτό, στο Ελευθερία ή Θάνατος, στο σύνθημα της Επανάστασης, καταδεικνύοντας το κοινό στοιχείο του αγώνα αυτή τη στιγμή του Ουκρανικού λαού, ο οποίος προτιμά να θυσιαστεί παρά να παραδοθεί κατά αντίστοιχο τρόπο με το Ελευθερία ή Θάνατος. Ναι. Ή στην ομιλία στην Γερμανία, παραδείγματος χάρη στην Πούτεσταν, έκανε αναφορά στο τείχος του Βερολίνου, παραπέμποντας την διαίρεση, στην τυχοτόμηση της Γερμανίας, κατά ανάλογο τρόπο που επιθυμεί τώρα η Ρωσία να αποσπάσει και να διχοτομήσει μέρος της Ουκρανίας. Στην ομιλία του στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, αγαπητή Χριστίνα, έκανε αναφορά στην μάχη της Μάνφη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου οι Βρετανοί αποσώπησαν την γερμανική εισβολή στην Βρετανία, παραμιλήσοντάς την με τη μάχη του Κιέβου, την προσπάθεια να αποσύσουν την ρωσική εισβολή στο Κιέβο. Στην Ισπανία έκανε αναφορά στο γνωστό έργο του πολέμου για τον Πικάσο με τα θύματα του πολέμου, παραπέμποντας τα αντίστοιχα θύματα της Ουκρανίας από τις κυκαλαιότητες που είδαμε τις τελευταίες μέρες. Στην Γαλλία μίλησε για την ελευθερία, την αδερφότητα και την δικαιοσύνη που είναι το σύνθημα του Γαλλικής Επανάστασης. Και το ερώτημα που μένει είναι το εξής. Αν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις έγιναν όλες αυτές τις ιστορικές αναφορές στην Κύπρο, που είναι ακριβώς ταυτόσιμα πράγματα, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η τουρκική εισβολή στην Κύπρο, παραβίαση εδαφικής ακυριότητας στο Ντομπάς στην Ουκρανία, παραβίαση εδαφικής ακυριότητας στην χώρα Κύπρο, πρόσφυγες στην Ουκρανία, πρόσφυγες στην Κύπρο. Αγνοούμενοι τώρα στην Ουκρανία, και φρικαλαιότητες που καταγγέλει ο Ζελένσκι έχουν κάνει τα ίδια και χειρότερα οι Τούρκοι στην Κύπρο. Αντίστοιχα έχουν γίνει σε πάρα πολλά χωριά της Κύπρου το μαύρο καλοκαίρι του 1974.
Οπότε τι, κύριε Χρυσοστόμου, είναι υποδιέστερο το θέμα της Κύπρου γενικότερα, γιατί αυτή την εικόνα, αυτή την εντύπωση λαμβάνουμε πλέον τις τελευταίες ημέρες. Γιατί βλέπουμε δύο μέτρα, δύο σταθμά, όπως λέμε συνεχώς τις τελευταίες μέρες. Είναι δύο διαφορετικές τάσεις που κρατά η διεθνής κοινότητα στο κυπριακό και στο ουκρανικό. Είναι περισσότερα τα συμφέροντα που έχουν από την Ουκρανία παρά από την Κύπρο. Είναι η Τουρκία το πρόβλημα, είναι η Ρωσία το πρόβλημα. Αν ακριβώς καταγράφουν και δύο μέτρα και δύο σταθμά από τους ισχυρούς της γης και με το πρόσχημα ότι ξεχάστηκε η τουρκική εισβολή γιατί τόσα χρόνια που έγινε στην Κύπρο. Η Ουκρανία, ο ουκρανικός λαός, ο κύριος Ζελένσκι που είναι θύμα ακριβώς αντίστοιχου πράγματος. Αυτός χρησιμοποιεί δύο μέτρα και δύο σταθμά. Η Κύπρος στάθηκε σε θέσεις αυτής. Καταδίκασε την ρωσική εισβολή από την πρώτη μέρα. Ο κυπριακός λαός είναι αλληλέγγυος στον ουκρανικό λαό. Προσπαθεί να βοηθήσει ανθρωπιστική βοήθεια. Έχουν επιβάλει τη Ρώση στη Ρωσία με τίμημα με οικονομικό κόστος. Όλα αυτά τα πράγματα ακριβώς προκαλούν όλη αυτή την απογοήτευση και αυτή την αντίδραση την δικαιολογημένη. Ναι. Μήπως πρέπει να δούμε τα του οίκου μας στην τελική, κύριε Χρυσοστόμου, και να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία διεκδικά σήμερα ο Ζελένσκι με τόσο σθένος, να φωνάξουμε και εμείς για την τουρκική εισβολή, αν και έχουν περάσει 48 χρόνια, γιατί δεν πρέπει να ξεχαστεί, γιατί στην τελική θα ξεχαστεί και η ίδια η Κύπρος στο ελληνοκυπριακό κομμάτι, γιατί ας μην γεγιόμαστε, είναι κατεχόμενη η Κύπρος και το κομμάτι αυτό ανήκει πλέον στην Τουρκία, κύριε Χρυσοστόμου. Αν πάει κάποιος στα κατεχόμενα σήμερα, αυτό βλέπει. Δηλαδή, λίγοι είναι οι Τουρκοκύπροι που είναι προοδευτικοί και θέλουν την συμβίωση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Έτσι έχουν τα πράγματα σήμερα. Ναι. Σε αυτό να διαφωνήσω λίγο, αγαπητή μου Χριστίνα, θεωρώ ότι η πλειοψηφία των Τουρκοκυπρίων είναι παγμένη σε μια λύση συμβίωσης και είναι είτε η έπικη είτε ένα κομμάτι της ακροδεξιάς της. Ναι, αλλά δεν έχουν φωνή όμως πλέον, κύριε Χρυσοστόμου. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν έχουν φωνή και ίσως πρέπει να ενισχύσουμε αυτές τις φωνές. Είδαμε προχτές και διαδηλώσεις που βγήκαν στον δρόμο. Ναι. Τώρα, γιατί συμπεριφέρονται διαφορετικά στην Τουρκία και γιατί διαφορετικά στη Ρωσία, προφανώς διότι τα συμφέροντα τους βολεύονται αυτή τη στιγμή στο να στηρίξουν την Ουκρανία, βολεύονται στο να προκαλέσουν φθορά στη Ρωσία εξαιτίας της εισβολής, ενώ τα συμφέροντα τους όσον αφορά την Τουρκία βολεύονται με το να τη χαϊδεύουν. Και όχι μόνο τη χαϊδεύουν, αλλά επιχειρούν για αναβάθμιση του ρόλου της. Ναι. Προσέξτε, ενώ ο Μπάιντεν ζητά από τη Γερμανία και άλλες χώρες να επιβάλλουν σκληρότερα μέτρα κατά της Ρωσίας, ακόμα και αυτό το εμπάκο εισαγωγής φυσικού αερίου που σημαίνει στραγγαλισμό της Γερμανίας, δεν έχουν ζητήσει τίποτα από την Τουρκία που δεν, αυτή τη στιγμή δεν επιβάλλει ούτε μία κύρωση κατά της Ρωσίας. Το αντίθετο, όχι μόνο δεν τη ζητούν και δεν απαιτούν αυτές τις κυρώσεις, προσπαθούν να την αναβαθμίσουν πλειοστατικά θέσοντας το ρόλο του ηρωνιού. Άρα ο Ζελένσκι δεν έχει τίποτα ακριβώς για να μην κακοφανίσει την Τουρκία. Αυτή είναι η ομή πραγματικότητα. Μάλιστα. Ενώ θα πρέπει να διαχωρίσουν κάτι. Άλλο Ζελένσκι και άλλο ουκρανικός λαός. Ο ουκρανικός λαός χρειάζεται αυτή τη στιγμή αλληλεγγύη μας. Ο κυπριακός λαός δίνει αυτή την αλληλεγγύη. Εάν η ηγεσία του είναι κατώτερη των περιστάσεων, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Ναι. Ενώ είχαμε και την εμφάνιση του ενός Ουκρανού στρατιώτη, ο οποίος ανήκει στο τάγμα του Αζόφ, κύριε Χρυσοστόμου, μίλησε στην Ελληνική Βουλή, όπου είχαμε και έντονη αντίδραση από την αντιπολίτευση, γιατί ουσιαστικά δόθηκε το βήμα σε ένα νεοναζί, πώς τους λέμε, νεοναζί. Η αντίδραση ήταν από όλο το φάσμα του ελληνικού πολιτικού κόσμου σε αυτή την ενέργεια. Όταν σε φιλοξενεί ένα κοινοβούλιο και σου δίνει τον λόγο να απευθύνεις ένα μήνυμα στο λαό της χώρας και στο κοινοβούλιο της χώρας, χωρίς καν να ενημερώσεις, όταν προβαίνει σε μια τέτοια ενέργεια, είναι και ασέβεια και έλλειψη γνώσης και σεβασμού. Γιατί το λέω αυτό? Ο ελληνικός λαός έδωσε εκατόντες θυμάτων πολεμώντας τον φασισμό, πολεμώντας τον ναζισμό και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και πρόσφατα καταδίκασε μια ολόκληρη διοργάνωση ναζιστική ως εγκληματική οργάνωση και βρίσκονται αυτή τη στιγμή όλες τις φυλακές. Άρα το να δίνεις τον λόγο
σε ένα τέτοιο εκπρόσωπο μιας τέτοιας οργάνωσης είναι μια τεράστια πρόκληση. Την ίδια στιγμή δείχνει και κάποιες νοοτροπίες. Ο τρόπος που χειρίστηκε το κέντρο ελληνικό κοινοβούλιο και το κυπριακό κοινοβούλιο, ο κ. Σερέσκι, καταγράφουν τουλάχιστον υποτίμηση ή σαν να μιλούσε σε κάποιους που είναι κάτω από την. Είναι η καλή του. Το πιο προσβλητικό για την Κύπρο και για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ήταν οι αναφορές που έκανε για αυτά τα χρυσά διαβατήρια. Ενήν διδασκάλου που κάνει μάθημα στο μαθητή ότι σταματήστε να δίνετε χρυσά διαβατήρια στους Ρώσους ολιγάρχες. Την ίδια στιγμή που οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή υποδέχονται να είναι ανοιχτές τις αγκάλες όλους τους Ρώσους ολιγάρχες που φεύγουν από τη Γερμανία, από την Ιταλία, από την Βρετανία λόγω των πυρώσεων. Και εδώ υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση των 2 μέτρων 2 σταθμών, διότι ακριβώς θεωρεί η Τουρκία ως μια χώρα που του πουλά δρόμους, είναι μια χώρα η οποία άντε, πολύ πιθανό να είναι και εγκύρια δύναμη της ασφάλειας της Ουκρανίας. Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Χρυσοστόμου, θα βλέπουμε τις εξελίξεις. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, παραμένουμε στο θέμα, κύριε Πενταρά. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Καλό μεσημέρι σε όλους. Λοιπόν, είναι αυτή η αντίδραση στο εσωτερικό και της Κύπρου και της Ελλάδας για τις ομιλίες του, για την ομιλία μάλλον του Ζελένσκι στην Κύπρο. Ενώ έχουμε και την εμφάνιση του Ουκρανού αυτού στρατιώτη ελληνικής καταγωγής στην Ελληνική Βουλή. Τι λέτε εσείς, κύριε Πενταρά, πώς τα είδατε χθες? Πράγματι, είναι δικαιολογημένες οι αντιδράσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα. Στην Κύπρο, βέβαια, διότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κ. Ζελένσκι, δεν αναφέρθηκε καθόλου σε όσα βιώνει η Κύπρος από την τουρκική εισβολή του 1974 μέχρι σήμερα. Κάτι που έπρεπε να το κάνει, διότι οι δύο εισβολές έχουν πάρα πολλά κοινά. Και στην Ελλάδα επίσης, λόγω της εμφάνισης αυτού του στρατιώτη, ο οποίος ο ίδιος παραδέχθηκε ότι ανήκει στο τάγμα Αζόφ, το οποίο έχει ναζιστικές τάσεις, ναζιστικές θεωρήσεις. Μακάρι να μην συνέβαιναν αυτά. Βέβαια, πιστεύω ότι ίσως θα έπρεπε να γίνει μια προεργασία προηγουμένως, όχι προεργασία, μια, αν θέλετε, διαβούλευση των δύο κυβερνήσεων Κύπρου και Ελλάδας με τις ουκρανικές αντιπροσωπείες στις δύο χώρες, έτσι ώστε να αποφευθούν αυτά τα συμβάντα, αυτά τα γεγονότα που συνέβησαν, έτσι ώστε και η ομιλία του κυρίου Ζελένσκι και στην Κύπρο και στην Ελλάδα να είχε μια καλύτερη αποδοχή στην κυπριακή και στην ελληνική κοινωνία. Μάλιστα. Ενώ είδαμε και τον Ουκρανό πρόεδρο να ζητά περισσότερα όπλα και τον Ουκρανό υπουργό εξωτερικών, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν και να αμυνθούν απέναντι στα ρωσικά στρατεύματα, μπορεί η Δύση να στείλει και άλλο οπλισμό στην Ουκρανία? Και τι συνιστά τελικά η αποστολή και οπλικών συστημάτων και όπλων σε μια χώρα η οποία δεν ανήκει ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ούτε και στο ΝΑΤΟ? Νομίζω θα συνεχιστεί αυτή η προμήθεια με διάφορα οπλικά συστήματα από τις χώρες της Δύσης και από το ΝΑΤΟ βέβαια, αλλά και από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η ουκρανική αντίσταση απέναντι στη ρωσική εισβολή. Αυτό που γίνεται προβλέπεται από τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Στο άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη καθορίζεται η συλλογική αυτοάμυνα των κρατών. Και αυτό το άρθρο αναφέρεται στη συλλογική αυτοάμυνα κυρίως για τα μικρά κράτη, τα κράτη εκείνα τα οποία δεν μπορούν από μόνα τους να αντιμετωπίσουν μια εισβολή, μια εχθρική εισβολή. Και ζητούν την βοήθεια των υπολείπων συμμάχων τους, ώστε να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν. Συνεπώς, δεν υπάρχει καμία παρανομία, διεθνής παρανομία, σε αυτό το που γίνεται με την ενίσχυση της Ουκρανίας με οπλικά συστήματα και πιστεύω θα συνεχιστεί ίσως και σε πιο έντονο βαθμό, σε πιο έντονους ρυθμούς από πολλές χώρες, έτσι ώστε ακόμα και στην περίπτωση που καταληφθεί από τη Ρωσία ένα μέρος της Ουκρανίας, αυτό που επιδιώκει δηλαδή σήμερα πλέον αφού εγκατέλειψε τον αρχικό στρατηγικό στόχο να καταληφθεί το Κίεβο, να αντικατασταθεί η κυβέρνηση
και από εκεί πέρα να ελέγξει όλη την Ουκρανία, σήμερα περιορίζεται στο να, να καταλάβει την περιοχή του Ντομπάς, την οποία να ενώσει με τη Μαριούπολη και έτσι να αποκόψει την Ουκρανία από την Αζωφική θάλασσα. Αυτό, αυτή η περιοχή όμως είναι μεγάλη, δεν είναι περιορισμένη. Οπότε θα πάρει χρόνο ουσιαστικά ο πόλεμος, δεν θα τελειώσει σε μία με δύο εβδομάδες. Αναλυτές εκτιμούν ότι θα είναι μακροπρόθεσμος αυτός ο πόλεμος. Ο πόλεμος αυτός θα είναι μακροχρόνιος, θα έλεγα, διότι εκεί που υπάρχουν κατεχόμενα εδάφη, τα οποία είναι γνωστό ότι δεν πρόκειται να αναγνωριστούν από καμία χώρα του κόσμου ή και από κανέναν διεθνή οργανισμό, εκεί, και επειδή όπως είπα προηγουμένως είναι εκτεταμένη έκταση, θα αναπτυχθεί ένα είδος ανταχτοπολέμου ή θα συνεχιστούν οι συγκρούσεις στα όρια της γραμμής καταπαύσεως του πυρός. Είναι κάτι που θα το δούμε στο μέλλον, εάν βέβαια δεν υπάρξει κάποια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και μια ρύθμιση η οποία τη βλέπω πολύ, έτσι, πολύ αδύναμη από την εξέλιξη. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί είχαμε και αντιδράσεις στην Ελλάδα για την αποστολή οπλισμού στην Ουκρανία. Αντέδρασαν ακόμα και οι πολίτες σε αυτή την αποφάση της κυβέρνησης. Ενώ είχαμε και τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, όπου είπε ότι ναι, μεν στέλνεται οπλισμός για να αμυνθούν οι Ουκρανοί, ωστόσο δεν πρόκειται να σταλούν στρατιώτες από την Δύση στο πεδίο των μαχών. Είναι μόνο όπλα αυτά τα οποία πρόκειται να σταλούν. Το ΝΑΤΟ ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε αυτή την σύγκρουση. Ναι. Τη σύγκρουση δηλαδή Ρωσίας-Ουκρανίας, διότι οποιαδήποτε εμπλοκή του ΝΑΤΟ θα σήμαινε έναν πόλεμο Ρωσίας-ΝΑΤΟ, δηλαδή έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, και ο ίδιος ο πρόεδρος Πούτιν είχε προειδοποιήσει ότι σε έναν τέτοιο πόλεμο το πιο πυθανό είναι να χρησιμοποιηθούν και πυρηνικά όπλα. Ναι. Συνεπώς, χρήση πυρηνικών όπλων σημαίνει καταστροφή ολική. Και αυτό δεν συνέφερε κανένα, γι' αυτό και το ΝΑΤΟ και η Δύση είπε ότι δεν θα συμμετάσχει με στρατιώτες βέβαια ή με αεροσκάφη κλπ. Σε αυτόν τον πόλεμο. Και περιορίζεται ακριβώς στην αποστολή φορητών όπλων, αντιαρματικών, αντιαεροπορικών χαμηλού βεληνικούς και φορητού οπλισμού βασικά, που εκεί μπορεί να το κάνει στα πλαίσια πάντοτε του διεθνούς δικαίου. Μάλιστα. Κύριε Πενταρά, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυξημένα είναι και σήμερα τα επίπεδα σκόνη στην ατμόσφαιρα. Κύριε Σαββίδη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Λοιπόν, ποιες είναι οι σημερινές μετρήσεις? Οι μετρήσεις μπορώ είναι χαρακτηριστικά λίγο πιο κάτω από τις προηγούμενες ημέρες. Εξακολουθούν βέβαια, μιλώ για τη ώρα μία που είναι οι τελευταίες τιμές μέτρησης, να είναι σε επίπεδα, θα μπορούσα να πω, επικίνδυνα. Είναι αρκετά ψηλές στη Λευκοσία 132, στη Λεμεσό στα 100, στη Λάρνακα στα 140 μικρογραμμάρια, το Παραλίμνη στα 150, στην περιοχή Βασιλικού στο ΣΥΚΙ 126 και σε επίπεδο πιο χαμηλό η Πάφος με 55 και η Αγία Μαρινά με 60. Δείχνουν μια τάση πτωτική, όπως ανακοίνωνε εδώ στις μέρες η τμήμα μετεωρολογίας. Το φαινόμενο θα μας εγκαταλείψει την Παρασκευή. Αυτή η πτωτική τάση, η σημερινή που καταγράφεται, οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα. Ευελπιστούμε αργά το απόγευμα οι τιμές να επανέλθουν σε φυσιολογικά επίπεδα για να φύγει και αυτό το επεισόδιο σκόνης, γιατί μας ταλαιπώρησε αρκετά. Ναι, οπότε συνεπώς η επαρχία που επηρεάζεται περισσότερο είναι η Λευκοσία, κύριε Σαββίδη. Κοίταξε, ένα τέτοιο επεισόδιο σκόνης και λόγω του μεγέθους της Κύπρου που είναι αρκετά μικρή, καλύπτει όλη την νήσο. Ναι, κατά τη διάρκεια αυτού του φαινομένου, εδώ και 7 μέρες, άλλες φορές καταγράφονται πιο ψηλές τιμές σε άλλες περιοχές και άλλες σε πιο χαμηλές. Αυτή τη στιγμή την πιο ψηλή τιμή την καταγράφουμε στην περιοχή της Αμοχώστου, στο Παραλίμνη, με παρόμοια σε επίπεδα σε Λάρνακα και Λευκοσία. Σας είπα ξανά ότι το μέγεθος της Κύπρου είναι τόσο μικρό για ένα τέτοιο μεγάλο επεισόδιο, το οποίο δεν θα μπορούσα να πω ότι κάποιες περιοχές επηρεάζονται λίγο περισσότερο από τις άλλες. Γενικά οι τιμές είναι πάρα πολύ ψηλές, οπότε καλό είναι ο κόσμος να είναι προσεκτικός.
Μάλιστα, και αναμένουμε από το απόγευμα σήμερα να αρχίσει σιγά σιγά να υποχωρεί, κύριε Σαββίδη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας συνέχεια. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε στα του καιρού να δούμε τι λέει και η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Κύριε Γεωργίου, καλό μεσημέρι. Γεια σας. Τι μπορείτε να μας πείτε, εσείς όντως φεύγει από σήμερα το απόγευμα η σκόνη? Μέχρι τα αργά το απόγευμα, πριν τη δύση του ήλιου, θα έχει υποχωρήσει. Ναι. Μάλιστα. Μέχρι και την Τρίτη δεν αναμένεται άλλο περιστατικό. Μια χαρά. Ενώ από σήμερα έχουμε και αισθητή πτώση θερμοκρασίας, κύριε Γεωργίου, σωστά? Ναι. Αναμένεται μια σταδιακή πτώση. Μέχρι και την Τρίτη θα έχει φτάσει κοντά στις μέσες ή λίγο πιο κάτω. Η μέση αυτή την εποχή είναι 22 βαθμοί. Οπότε μάλιστα, μέχρι την Τρίτη θα είμαστε ίσως και πιο κάτω. Για το Σαββατοκύριακο τι μπορούμε να πούμε, θα έχουμε έθριο θερμό καιρό? Αύριο κυρίως έθριος. Από το απόγευμα όμως θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος από νεφώσεις στην ανώτερη ατμόσφαιρα. Θερμοκρασίες αύριο 26 στο εσωτερικό, 23 στα παράλια. Mm-hmm. Αλλά θα υπάρξει, όπως σας είπα, περαιτέρω πτώση από την Κυριακή, σταδιακά μέχρι και την Τρίτη στους 22-21. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Μικρή διακοπή, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, στους δρόμους. Βγήκαν χθες μαθητές με την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των γονέων. Δεν μαρτυρήθηκαν για τα τετράμινα. Πάμε στους βουλευτές Γιώργο Κάρουλα από τον Δυσσή, Αντρέα Καυκαγιά από το Δίκο και τον κύριο Χρήστανθο Σαββίδη από το Δίκο, από το Ακέλο, κύριος Καυκαγιάς. Με συγχωρείτε, καλό μεσημέρι και στους τρεις. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Είναι μεσημέρι, δικαιολογήστε με, είναι μεσημέρι. Καλό λοιπόν, σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, κύριε Κάρουλα, είδαμε χθες τους μαθητές να φωνάζουν, να διαμαρτύρονται για αυτόν τον θεσμό των τετραμήνων που έχει καταντήσει πονοκέφαλος για όλους μας. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη. Πρόκειται η αρμόδια επιτροπή δική σας να δει το θέμα την ερχόμενη εβδομάδα? Κοιτάξτε, αν το θέμα εγγραφεί από το Προεδρείο της Επιτροπής, θα το συζητήσουμε με κάθε διάθεση για διάλογο, να διορθώσουμε τα όποια ζητήματα τεθούν στην πορεία αυτού του διαλόγου και ακόμα και να για να έχουμε το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα, που σίγουρα την ίδια στιγμή όμως δεν πρέπει να υποβαθμίζεται με κανένα τρόπο η αξία του θεσμού των εξετάσεων τετραμήνων. Είναι ένας θεσμός, είναι νόμος, τον οποίο ψήφισε η πλειοψηφία αυτής της Βουλής με στόχο τη διαμορφωτική αξιολόγηση, τη συνεχή αξιολόγηση, τη συντρέχουσα στα πλαίσια αυτού του νόμου αξιολόγησης, για να με έναν και μόνο στόχο, την ποιότητα, την αξιοπιστία του εκπαιδευτικού μας συστήματος και του, στην περίπτωση της τρίτης δικίου, του απολυτηρίου, έτσι ώστε να μπορεί να ανταγωνιστεί το όποιο απολυτήριο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Την ίδια στιγμή αναγνωρίζουμε τις όποιες ανησυχίες, την αγωνία, την δυσφορία που έχει διαμορφωθεί, γιατί γνωρίζουμε και απογοήτευση σε κάποια παιδιά και στους γονείς. Εμείς ένα λέμε, τα πάντα λύνονται στο τραπέζι του διαλόγου. Ναι, αλλά κύριε Κάρουλα, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς λένε ότι δεν έχουν αυτόν τον επιθυμητό διάλογο με το Υπουργείο Παιδείας για να βρεθεί η χρυσή τομή. Λένε ότι το Υπουργείο αποφασίζει και οι υπόλοιποι πρέπει να ακολουθήσουν. Κοιτάξτε, ακόμα και πριν ούτε μήνα είχε συνάντηση ο Υπουργός μαζί με τους γονείς, τους οργανωμένους γονείς εννοώ της Συμμοσπονδίας Γονείων Μέσης Εκπαίδευσης, και έχουν τεθεί τα ζητήματα και είμαστε και εμείς εδώ ως Βουλή, ως πολιτικά κόμματα, να συμβάλλουμε προς αυτή την κατεύθυνση των διορθώσεων των όποιων ζητημάτων έχουν εγερθεί στα πλαίσια εισηγήσεων. Όχι όμως ως προς το θεσμό αυτό καθεαυτό, αλλά σε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με την οργανωτική διάσταση του όλου ζητήματος, ναι, να βελτιωνόμαστε συνεχώς. Κύριε Καυκαγιά, ως Επιτροπή Παιδείας, πώς θα διαχειριστείτε αυτό το πρόβλημα το οποίο συνεχίζει να ταλανίζει έτσι τον χώρο της παιδείας και της εκπαίδευσης, γιατί είμαστε και λίγο πριν από το τέλος της σχολικής χρονιάς και αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα για τους μαθητές της τρίτης λυκείου?
τους οποίους αυτός ο θεσμός έχει κλιματοποιήσει. Και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω εκφράζοντας την απαρέσκεια μου αναφορικά με δηλώσεις που έχω ακούσει τον ίδιο τον Υπουργό να κάνει σε σχέση με τις χθεσινές κινητοποιήσεις των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών. Ο κύριος Υπουργός είπε ότι οι μαθητές ήταν μεγάλος ο πειρασμός για να βγουν στους δρόμους, απαξιώνοντας το γεγονός ότι να χάσουν μαθήματα εννοούσε. Άρα είναι μεγάλος ο πειρασμός, απαξιώνοντας τους ίδιους τους μαθητές και αγνώντας ότι οι μαθητές έχουν και άποψη, έχουν και θέση και έχουν δικαίωμα να διεκδικούν. Ήταν απαράδεκτες οι αναφορές του Υπουργού Παιδείας σε σχέση με την κινητοποίηση των μαθητών. Σε ό,τι αφορά στην ουσία, εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε διαφωνήσει με τις εξετάσεις των τετραμήνων. Έχουμε πει ότι αυτή η διαδικασία κάνει τις σχολικές μονάδες εξετασιοκεντρικές. Θα λειτουργήσουν αυτές οι εξετάσεις εις βάρος της ίδιας της εκπαίδευσης, εις βάρος της ίδιας της γνώσης. Δυστυχώς νιώθουμε ότι αυτή μας η προσέγγιση, αυτή μας η θέση, επαναλαμβάνω και υπογραμμίζω, δυστυχώς επιβεβαιώνεται. Είχαν τεθεί τότε, όταν κατατίθεταν πρόταση για τις εξετάσεις των τετραμήνων, κάποιοι συγκεκριμένοι στόχοι από πλευράς του Υπουργού, από πλευράς του Υπουργείου Παιδείας. Ήταν μεταξύ άλλων η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, η μείωση της παραπαιδείας, αποφόρτιση της ύλης, μείωση του άγχους και της πίεσης των μαθητών, αύξηση του προσωπικού ελεύθερου χρόνου των μαθητών, όθηση στην αξιοποίηση των νέων ανατροφοδοτικών μορφών συνεχούς και δημιουργίας αξιολόγησης και καταξίωση του σχολικού χρόνου στη συνείδηση των μαθητών-μαθητριών. Μετατροπή της σχολικής κοινότητας σε κοινότητα μάθησης και δημιουργίας. Να μου απαντήσει ένας εκ μέρους του Υπουργείου ποιος από αυτούς τους στόχους που το ίδιο το Υπουργείο έθετε έχει υλοποιηθεί. Το ότι μειώθηκε ο χρόνος των φροντιστηρίων, της παραπαιδείας, που νυχτοξημερώνονται τα παιδιά στα φροντιστήρια για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των εξετάσεων στις σχολικές μονάδες, ναι. Η αποφόρτιση της ύλης. Μάλιστα. Να μας πούν ένα στόχο ο οποίος έχει επιτευχθεί για να καταλάβουμε κι εμείς πού έχουμε εκτιμήσει τα πράγματα λάθος. Λοιπόν. Να πω επίσης ότι ζητήσαμε την προηγούμενη Τετάρτη από στην Επιτροπή θέσαμε το ζήτημα για να γίνει εκ νέου μια συζήτηση σε σχέση με τις εξετάσεις τετραμήνων. Είναι η πρότασή σας για κατάργηση, κύριε Καυκαγιά? Εμάς η θέση μας είναι ξεκάθαρη, ναι. Είναι ξεκάθαρη η θέση, έχουμε και πρόταση νόμου για κατάργηση των εξετάσεων, διότι ναι, δεν θα κουραστούμε να λέμε ότι πρόκειται για ένα παιδαγωγικό έγκλημα. Ναι, και ναι. Είχε αναφερθεί ο συναδελφός ο Γιώργος Καρούλας προηγουμένως στην ανάγκη διαμορφωτικής αξιολόγησης των μαθητών. Εδώ να συμφωνήσουμε απόλυτα. Πλην όμως, αυτό που σήμερα εφαρμόζεται στα σχολεία δεν είναι διαμορφωτική αξιολόγηση, είναι ακριβώς την αντίθετη κατεύθυνση. Μάλιστα. Γι' αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή πορείας σε ό,τι αφορά στις εξετάσεις των τετραμήνων. Λοιπόν, κύριε Σαββίδη, είναι το θέμα των τετραμήνων που διαμαρτύρονται οι μαθητές και διαρωτόμαστε τι θα γίνει τελικά με αυτό το θέμα, αν θα συνεχίσουν οι εξετάσεις τετραμήνου όσο έχουν με όλες τις αντιδράσεις. Ωστόσο, έθιξε κάτι ο κ. Καυκαγιάς, είναι το θέμα των φροντιστηρίων και της πολλής ύλης που οι μαθητές αναγκάζονται, γιατί είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια αυτή την παραπαιδεία με τα πολλά φροντιστήρια. Τώρα φαίνεται ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση, γιατί έχουν ανταποκριθούν σε πολλές εξετάσεις, κύριε Σαββίδη, μαθητές. Πολύ ωραία. Απλά να πούμε, επειδή ακούω πράγματα και θαύματα και ποιος παλιός επαγγελματίας, κάποια πράγματα να βάλουμε στη θέση τους. Ναι. Ακούω ότι θα δοθεί αξία στο απολυτήριο με τις εξετάσεις τετραμήνων. Εγώ σε δεν ασχολούμαι με αντικείμενο, απαλλαγμα τους πω ότι το απολυτήριο είχε πάντοτε αξία, το απολυτήριο θα είχε περισσότερη αξία
αν ήταν ενταγμένες οι παγκύπριες εξετάσεις. Τα πλήστα πανεπιστήμια από Ολλανδία και Γερμανία, να ενθυμίσω όσοι δεν γνωρίζουν, ότι οι Γερμανοί για να σου δώσουν θέση σε πανεπιστήμιο στη Γερμανία, σου ζητούν βαθμό απολυτηρίου, το οποίο είναι ενταγμένες οι παγκύπριες εξετάσεις. Άρα αυτό δεν υπίσταται. Ούτε η Ολλανδία. Και οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί τώρα ζητούν και βαθμό πρόσβαση στα πανεπιστήμια της δικής μας χώρας. Δεύτερο, οι παγκύπριες εξετάσεις τετραμήνων ήρθαν για να λύσουν προβλήματα. Δημιούργησαν προβλήματα. Και γιατί δημιούργησαν προβλήματα? Γιατί δεν εφαρμόστηκε αυτό το οποίο σχεδιάστηκε. Είχε σχεδιαστεί ότι θα γινόταν ανατροφοδότηση των μαθητών. Ανατροφοδότηση των μαθητών δεν έγινε ποτέ. Έδωσαν τα papers μετά αφού έλυσαν το paper χωρίς οι μαθητές να έχουν στα χέρια τους. Δεύτερο, μειώθηκε ο διδακτικός χρόνος κατά 6 εβδομάδες. Δώσαμε σε εκπαιδευτικούς με ειδικότητες οι οποίες δεν έχουν εξετάσεις 6 εβδομάδες διακοπές τον χειμώνα. Τρίτο, η διδακτία ύλη. Αφαιρέσαν τη διδακτία ύλη, θα το πω έτσι ευθέως, κάτι παρεξηγητό, αλλά κουτουρού. Πώς μπορεί να αφαιρέσει το κεφάλαιο πιθανότητες από τα μαθηματικά της γάμας λυκείου, όταν επιθυμεί να σπουδάσει μηχανική, ηλεκτρικά, μηχανικά, engineer, econometrics? Πώς θα πάει στο πανεπιστήμιο το παιδί να έχει τις βάσεις για να τα αποκριθεί? Τέταρτο, όταν τους λέμε ότι οι μαθητές της τρίτης σειράς εξετασιών έχει πρόβλημα, είναι σε πιο πλεονεκτική θέση από αυτού που παρακάτω στην πρώτη σειρά ή στη δεύτερη σειρά, γιατί του έλυσαν τα papers, αυτή η παράμετρο που λέγεται όχι ισονομία, πού πηγαίνει? Πάμε παρακάτω. Μα έγινε επί τη ουσία αυτό το οποίο είχε τεθεί ο στόχος από την αρχή, να υπάρχει διαφοροποίηση των εξετάσεων τετραμήνων από τα αποδείγματα? Που ποια έννοια? Είχαμε πει, επειδή οι μαθητές της πανεπιστημίου εξετάσεις δεν πηγαίναν καλά και έπεφτε ο βαθμός του απολυτηρίου κάτω και έχαναν τις θέσεις τους για τα πανεπιστήμια του εξωτερικού, ήρθαμε σε χειρότερο μήνα. Με τις εξετάσεις τετραμήνων οδηγήσαμε τους μαθητές σε χειρότερα αποτελέσματα. Και γιατί κάναμε τις εξετάσεις τετραμήνων? Κάναμε τις εξετάσεις τετραμήνων για να βοηθήσουμε τα παιδιά, αλλά τελικά τα έχουμε καταδικάσει. Ναι, κυρία Σαββίδη, πώς μπορούσαν να βοηθηθούν οι μαθητές με αυτές τις εξετάσεις? Είναι η φύση της διαδικασίας για να συνηθίσουν ουσιαστικά το τι θα συμβαίνει στο πανεπιστήμιο, ή υπήρχε άλλο σκεπτικό πίσω από αυτή την απόφαση? Θα το απαντήσω. Οι εξετάσεις τετραμήνων έγιναν με τη λογική να είναι πιο σωστή αξιολόγηση των μαθητών. Ναι. Αυτός ο στόχος δεν έχει επιτευχθεί. Δεύτερο, και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, και επειδή είναι μαθηματικός στατιστικός και το έχω προκαλέσει δημόσια το Υπουργείο Παιδείας να δει, αν είναι δυνατόν να μας παρουσιάζει στατιστικά δεδομένα που στηρίζονται σε λαθασμένη βάση σύγκρισης. Τι έκαναν οι κύριοι του Υπουργείου Παιδείας? Πήραν τα αποτελέσματα των παγκύπριων εξετάσεων να τα συγκρίνουν με τα αποτελέσματα τετραμήνων. Όχι, κύριε, αν ήθελε να κάνει σωστή αξιολόγηση, στατιστική ανάλυση, να συγκρίνει τα αποτελέσματα των παγκύπριων εξετάσεων τα περσινά με τι παγκύπριε εξετάσει που έχει φέτο. Άρα, εξορισμού ξεκινά από ένα λασπασμένο δεδομένο. Δεύτερο, θέλω να μου πούσει αυτοί οι κύριοι που κάνουν αυτή τη στατιστική μελέτη, ποιου έλεγχου πλήρω δεν εφαρμοστά. Τίτε, έφτε, ζέτε, μα βγάζουν ωραία συγγράμματα. Εφάρμοσαν ελέγχους. Εγώ τους προκαλώ να μας πούν δημόσια ποιους στατιστικούς ελέγχους εφάρμοσαν, ποιες τεχνικές. Γιατί γνωρίζω, έχω μάθει ότι και οι τεχνικές εφαρμογής της ανάλυσης των δεδομένων είναι λασπασμένες στην προσπάθεια τους να πείσουν ότι έχουμε καλά αποτελέσματα. Και με αυτά ακόμα που παρουσίασα, με βαθμολογίες 10 και 11, είναι καλά αποτελέσματα? Τελικά η Κύπρος ήταν μαζί με την Βουλγαρία και την Ρουμανία την τελευταία θέση στο εκπαιδευτικό σύστημα, τελικά μας ξεπέρασαν και έχουμε μείνει τελευταία. Δεν είπα εγώ ότι είμαι ενάντια στα τετράμινα. Τι λέω και επαναλαμβάνω, εξετάζει τετραμίνο. Πρέπει να γίνουν διορθώσεις. Πρέπει να κάτσουμε κάτω και ο Υπουργός Παιδείας να αντιληφθεί ότι υπάρχουν προβλήματα. Προχθές μας στάθηκε μια σειρά αλλαγών. Καλά, με ποιους διαβουλεύτηκες? Κανένας δεν έχει ιδέα.
μας έστειλε ένα κατεβατό λίγες ώρες πριν την συγκεκριμένη εκδήλωση διαμαρτυρίας των μαθητών, ότι κοιτάξτε κύριε, εγώ έχω εισηγήσεις. Με αυτές τις εισηγήσεις πρέπει κάποιος να τις συζητήσεις, να τις κουβεντιάζεις και να μαθείς. Αναμένεται ότι τη Μεγάλη Δευτέρα, όπως έχω δει και στο Viber, μια πρόσκληση, ότι το θέμα των εξετάσεων των γραμμήνων θα συζητηθεί τη Μεγάλη Δευτέρα. Θα έχετε έκτακτη συνεδρία για το θέμα αυτό. Μάλλον, ναι, ο Υπουργός Παιδείας, όπως έχω ενημερωθεί και από τον συνάδελφο τον Παύλο τον Μιλωνά, ότι τη Μεγάλη Δευτέρα, το πιο πιθανό, θα γίνει η συζήτηση, αν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι συνηγορούν να γίνει η συζήτηση, και εκεί μπορούμε να καταθέσουμε όλες τις προτάσεις εισηγήσεις για βελτίωση των εξετάσεων γραμμήνων. Μάλιστα. Κύριε Κάρουλα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από αυτά που λέει ο κύριος Σαββίδης, υπάρχει πρόβλημα στον χώρο της παιδείας, της εκπαίδευσης. Τα μέρη δεν συμφωνούν, έχουν πολλά προβλήματα μεταξύ τους, αλλά αυτοί που την πληρώνουν στην τελική είναι οι μαθητές. Τι πρέπει, τι μπορεί να γίνει, κύριε Κάρουλα, γιατί δεν πρέπει να έχουμε αυτά τα πολύ κακά και αποτελέσματα που έχουμε. Γιατί είναι οι μαθητές που θα πάνε σε ένα πανεπιστήμιο, θα σπουδάσουν και αργότερα θα πρέπει να βρουν μια εργασία, ωστόσο σε ποιες βάσεις. Έχουν ακουστεί όντως πάρα πολλά και εμείς θα απαντούμε κάτι πάρα πολύ απλό. Είμαστε σε μια διαδικασία εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και ένα από το απόλογα αυτής της μεταρρύθμισης είναι και η μορφή αξιολόγησης που πρέπει να τρέχει, που πρέπει να λειτουργεί στο δημόσιο σχολείο για να αποδίδει ακριβώς αυτό που λέμε ποιότητα στην παρεχόμενη εκπαίδευση και στην, και επιμένω, και στην αναγνώριση του απολυτηρίου, όχι όπως πριν μερικά χρόνια που είχαμε θέμα και εκθέσεις πάνω στην έκθεση από το Συμβούλιο της Ευρώπης, από τα αρμόδια όργανα για το απολυτηρίο του σχολείου για τα μαθήματα που διδάσκουν στο νοικιακό κύκλο και όχι μόνο. Και ουδείς αφιτουργεί το ρόλο των μαθητών ουσιαστικά να αντιδρούν, να εκφράζουν τις απόψεις τους. Γι' αυτό υπάρχουν και τα αρμόδια όργανα των παιδιών των μαθητών και το Υπουργείο είναι σε μια διαρκή διαδικασία το να ακούει και να αναγνωρίζει και να βελτιώνει τα όποια ζητήματα έρχονται ενώπιον του και είναι λάθος μας και είναι μεγάλη ζημιά που κάνουμε ήδη και εμείς ως πολιτευτές να μιλάμε για εγκλήματα, για απουσία, για την κατάργηση των τετραμήνων, για την ουσιαστικά για την διαφοροποίηση της αξιολόγησης που είναι μια μορφή σύγχρονη αξιολόγηση. Ναι. Ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό θυματοποιούμε, πλήττουμε το δημόσιο σχολείο το οποίο το Υπουργείο Παιδείας αγωνίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να προσφέρει αξιοπιστία, εγκυρότητα και ποιότητα. Όσον αφορά τα αποτελέσματα τα οποία έχει λεχθεί κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πολλά και στις τελευταίες των ημερών και από το Φεβρουάριο, ουσιαστικά πριν καν να εξεχθούν τα αποτελέσματα, κάποιοι προέπρεχαν να λέσουν αυτά τα οποία έλεγα για τα αποτελέσματα. Όμως το Υπουργείο Παιδείας στις στατιστικούς ελέγχους, στη στατιστική ανάλυση που έχει προβεί πριν κάποιες εβδομάδες, μετά την ολοκλήρωση όλων των δεδομένων που έπρεπε να έχει ενωπιωθεί και τις αντιστοιχίες δεδομένων στη βάση αντιστοίχων εξετάσεων, για παράδειγμα τα παιδιά που είχαν λάβει μέρος στις εξετάσεις πρώτου τετραμήνου είναι αντιστοιχεία εκδήλωση των αποτελεσμάτων των ίδιων παιδιών τετραμήνων στην Β' Λυκείου. Ναι. Από ό,τι είχε ανακοινωθεί επίσημα διαστρώσεις του Υπουργείου και από τις διευθύνσεις αρμόδιες του Υπουργείου Παιδείας ότι είναι για μια κανονική στατιστική καμήνη. Καμπύλη, το Μομπέλ Κέρμ, φίλε Χρυσάθε. Κανονική, που ουσιαστικά μιλάμε για ένα περίπου 9,1% στη βαθμολογία 17 με 20, 14 με 16 βαθμολογία 21,1% και 10 με 13,34%. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για μια κανονική καμπύλη από ό,τι έχει λεχθεί και επίσημα από το Υπουργείο. Ναι, εμείς το λέμε ξανά. Πρέπει να γίνεται συνεχής ο διάλογος. Τα όποια ζητήματα, τα όποια θέματα εγείρονται, να μπαίνουν στο μικροσκόπιο και είτε αυτά είναι τα χρονικά περιθώρια, είτε είναι ο βαθμός της σχολείας, είτε ακόμα και η στατιστική ανάλυση για να είμαστε όσο πιο ακριβοί και γίνεται, όλα πρέπει να δείξετε ακριβώς το τραπέζι. Πάρα πολλά είναι η ποιότητα, επικεντρωμένη και είναι έγκλημα, επαναλαμβάνω.
να μιλάμε για κατάργηση των τετραμήνων ενός θεσμού που ουσιαστικά θεσμοθετεί για πρώτη φορά στην Κύπρο με διαμορφωτική αξιολόγηση, κάτι το οποίο πρέπει να διαπνέει όλο το εκπαιδευτικό σύστημα και τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και όλους όσους εμπλέκονται σε αυτή την διαδικασία. Η αμφιβήρηση συνεχής δεν έχει να κανένα δυνατό όφελος. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Κάρο. Ελάτε κύριε Σαββίδη και να κλείσουμε με εσάς κύριε Καυκαγιά. Για να σας δείξω το μέγεθος του στατιστικού σφάλματος, η γάμμα λυκείου, τα αποτελέσματα τα συγκρίσιμα, δεν ήταν συγκρίσιμα με τη δευτέρα λυκείου, έκανα σύγκριση με τα αποτελέσματα των περσινών προσταγωγικών εξετάσεων. Άρα από εδώ είναι ένα τεράστιο λάθος. Ή αν είναι επίσημη παραδοχή ότι τελικά έκαναν εξετάσεις σε επίπεδου προεισαγωγικών και όχι εξέτασεις οι οποίες θέλαμε όταν σχεδιάζαμε τα τετράμινα. Δεύτερο, πολύ σημαντικό, εάν το Υπουργείο Παιδείας θέλει να δώσει λύσεις, θα πρέπει να καθίσει κάτω να ακούσει και όχι να ακούμε προσεγγίσεις και προσπάθειες ότι δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα. Όταν δεν κατανοείς το πρόβλημα, τότε δεν μπορεί να δώσει λύση. Και βασική αρχή της στατιστικής είναι η επιστήμη η οποία αντιλαμβάνεται το πρόβλημα, αξιολογά το πρόβλημα και προσπαθεί να δώσει λύση. Αυτό είναι η συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία στατιστικών δεδομένων. Κατά τέταρτο, τελικά τους μαθητές τους φετινούς τους έχουμε να αδικήσει από την έννοια ότι τα παιδιά αυτά που θέλουν να πάνε στο εξωτερικό με τις πολλές χαμηλές βαθμολογίες στο απολυτήριο τους, τότε δεν θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν την πολυπόφελη θέση την οποία ονειρεύονταν για 12 χρόνια. Μάλιστα. Και κλείνω. Βεβαίως και θέλουμε να ενισχύσουμε το δημόσιο σχολείο. Το δημόσιο σχολείο είναι η ραχοκοκαλιά της παιδείας. Και αυτή τη ραχοκοκαλιά θα πρέπει να την ενδυναμώσουμε. Και η ενδυνάμωση πηγάζει μέσα από την συλλογικότητα όλων των εμπλοκόμενων φορέων. Και εκεί είμαστε ως βουλευτές εκλεγμένοι για να πρεσβεύουμε και να προάγουμε το καλό της παιδείας. Μάλιστα, κύριε Σαββίδη, ευχαριστώ. Λόγω σε εσάς, να υπενθυμίσω μια παρένθεση στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας για τη στατιστική ανάλυση 25 Δευτέρου. Αυτό μόνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Κάρ. Λοιπόν, να δώσουμε τον. Και θα σας το αποδείξω δημόσια όταν θα εγγράψω θέμα να μας δώσουν τη στατιστική ανάλυση με ποιες τεχνικές εφαρμόσεις. Χάστε βέβαια. Λοιπόν, λόγω σε εσάς, κύριε Καυκαγιά. Ο κύριος Κάρουλας προηγουμένως ουσιαστικά λίγο πολύ μας είπε ότι δεν φταίνε οι λαθασμένες αποφάσεις του Υπουργείου, ο εξιθελισμός και ο αυταρχισμός του Υπουργείου, η προχειρότητα στις προσεγγίσεις τους, αλλά φταίμε εμείς που καταδικρύνουμε όλα τούτα. Από εκεί και πέρα έχει κάνει αναφορά ο κύριος Κάρουλας και την δήλωση, την προσήλωση της κυβέρνησης στο διάλογο. Πρέπει να πω ότι δεν είναι με τις εξαγγελίες που αναμετρείται η κοινωνία. Είναι με τις πραγματικότητες. Και η πραγματικότητα τι λέει επί τούτου? Κανένας διάλογος υπάρχει, ουσιαστικός διάλογος από πλευράς του Υπουργείου, καμία διάθεση να πάει να κάνει διάλογο με κανέναν εμπλεκόμενο φορέα. Είτε είναι οι γονείς αυτοί, τα παιδιά, η ίδια η Βουλή. Αυτή είναι η προσέγγιση της συγκεκριμένης κυβέρνησης και του συγκεκριμένου Υπουργείου. Και για να καταλάβετε, να έχει κάνει μια αναφορά προηγουμένως ο κύριος αγαπητός ο Χρύσαρχος, επειδή δεν τους ευγαίνουν τα χρονοδιαγράμματα σε ό,τι αφορά και στην ανατροφοδότηση, σε αυτό το πακέτο των αλλαγών που μας έφεραν σε σχέση με τις πανκύπριες εξετάσεις, τόλμησαν το απαράδεκτο, το αμήνυτο, να αφαιρέσουν το δικαίωμα στους ανεξεταστέους μαθητές να διεκδικήσουν μια θέση στα δημόσια πανεπιστήμια του τόπου μας. Γιατί απλά δεν τους βγαίναν οι ημερομηνίες, τα χρονοδιαγράμματα. Είναι ασύγνωστη η προχειρότητα αυτής της κυβέρνησης και πραγματικά δεν ξέρω αν έστω και τώρα
μετά από ό,τι έχει επισυμβεί, θα μπορούμε να αναμένουμε μία διαφοροποίηση της τάσης της κυβέρνησης για να μπορέσουμε επιτέλους να πάρουμε κάποιες αποφάσεις οι οποίες θα λειτουργήσουν υπέρ του σχολικού εκπαιδευτικού συστήματος, υπέρ της δημόσιας παιδείας του τόπου μας. Μάλιστα. Αγαπητοί, να μου επιτρέψετε κάτι το οποίο έχω πάρει ως μήνυμα τώρα. Έδωσα χρονοδιάγραμμα για τις λοιπές τάξεις για απόλυση από τις 2 του Ιούνιου μέχρι 9 του Ιούνιου. Πέρσι ήταν 2 του Ιούνιου με 14 του Ιούνιου. Γιατί μείωσαν κατά 5 μέρες το χρονικό εύρος των εξετάσεων για τις λοιπές τάξεις? Γιατί είναι αυτό το οποίο έχω αναδείξει προηγουμένως μαζί και ο Σουάδης ο Ατρέας, ότι δεν βγαίνουν τα χρονοδιαγράμματα. Και αυτό είναι τραγικό, να δώσουν 5 μαθήματα οι μαθητές των προηγούμενων τάξεων σε 7 μέρες, ενώ πέρσι ήταν 12 ημέρες. Μάλιστα. Αυτό θα το δούμε για αυτή τη Βουλή. Είναι θέματα ευχαριστώ. Που πρέπει να τα δει το Υπουργείο. Ευχαριστώ πολύ και τους τρεις. Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, σε αρκετές χιλιάδες ανέρχονται τα εξώδικα από τις κάμερες τροχέας. Πάμε να συνδεθούμε με τον υπεύθυνο του τμήματος τροχέας, Χάρη Ευρυπίδου. Κύριε Ευρυπίδου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, πόσες χιλιάδες οδηγοί έχουν καταγγελθεί μέχρι στιγμής, κύριε Ευρυπίδου? Ναι, να πούμε έτσι περισσότερη ακρίβεια ότι έχουμε πάνω των 53.000 παραβάσεων. Ακόμα δεν έχουν καταγγελθεί. Εννοούμε ότι έχουν καταγραφεί από τα συστήματα, από τις κάμερες, 53.000. Οι 40 από αυτές αφορούν υπέρβαση του ορίου ταχύτητα και οι άλλες 13 παράβαση του κόκκινου φαναριού ή της γραμμής του στόπ. Μάλιστα. Οπότε έχουμε πρόστιμα τα οποία έχουν καταγραφεί οι παραβιάσεις τους, ωστόσο δεν έχουν ακόμη παραδοθεί στους πολίτες. Ναι, αυτό για να γίνει αυτό υπάρχει μια διαδικασία η οποία ακολουθείται. Ήδη έχουμε περίπου γύρω στις 8.000 εξώδικα τα οποία έχουν αποσταλεί και αναμένεται εντός των ημερών άλλες 2, ίσως να ασκήσει αυτή την ημέρα, σήμερα δηλαδή, να αποσταλούν ακόμα 2.000. Άρα προχωρούμε. Σίγουρα θέλουμε να είναι πιο γρήγορος ο ρυθμός, ώστε να ενημερώνονται πιο γρήγορα οι οδηγοί. Ναι, γιατί καθυστερείτε συνεχώς, κύριε Ευρυπίδου? Συγγνώμη. Γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, η μικρή καθυστέρηση? Είναι κυρίως γιατί είμαστε στα αρχικά στάδια της εφαρμογής του συστήματος. Υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία πρέπει να ελεγχθούν στο σύστημα και μέχρι ότου ολοκληρωθούν όλες αυτές οι έλεγχοι υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Θεωρούμε ότι με κάποιες συσκέψεις που έχουν γίνει και γίνονται συνεχώς με τα υπηρεσιακά τμήματα και την εταιρεία φυσικά, να ξεπεραστούν αυτά τα θέματα που υπάρχουν και να αυξηθούν οι ρυθμοί διεκπαιρέωσης αυτών των εξωδίκων οι οποία πρέπει να αποσταλούν στους οδηγούς, στους παραβάτες. Η επόμενη φάση των καμερών πότε αρχίζει? Αυτό κυρίως ως αστυνομία δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, γιατί το θέμα αφορά την αναθέτουσαν αρχή, η οποία είναι η ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία, η οποία χειρίζεται το θέμα του συμβολαίου. Θα δει αναλόγως, θα μελετηθούν οι υποχρεώσεις της εταιρείας, να δούμε αν εκπληρώνονται και τότε θα δοθεί το πράσινο φως, αν όντως εκπληρωθούν, θα δοθεί το πράσινο φως για παρακάτω. Αλλά για το ακριβείς λεπτομέρειες και ημερομηνίες, εντάξει, ως αστυνομία, όπως έχω πει, δεν μπορούμε να έχουμε και δεν έχουμε και λόγο στο τέλος της ημέρας. Μάλιστα, κύριε Ευρυπίδου, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, παρακαλώ. Λοιπόν, σε απόγνωση βρίσκονται οι καταναλωτές λόγω της ακρίβειας. Κύριε Δρουσότη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, είναι η ακρίβεια, είναι και αυξήσεις στα καύσιμα. Όλες οι τιμές πάνε προς τα πάνω, κύριε Δρουσότη. Έχετε και στα χέρια σας τα νέα στοιχεία του παρατηρητηρίου τιμών? Ναι, τα νέα στοιχεία είναι αυτά που προέρχονται από τη Στατιστική Υπηρεσία, τα οποία δημοσιεύτηκαν χθες και αφορούν τις τιμές περιλαμβανομένου και του Μαρτίου του 2022. Βλέποντας αυτό το παρατηρητήριο της Στατιστικής Υπηρεσίας, βλέπουμε ότι τουλάχιστον
για τους τρεις τελευταίους μήνες υπάρχει μία συνεχής άνοδος των τιμών, αποτυπώνεται στις τιμές του δείχτη τιμών καταναλωτή και βλέπουμε ότι ο τρίτος με τον πρώτο, δηλαδή ο Μάρτης με τον Γενάρη, υπάρχει ο γενικός δείχτης 3% αύξηση. Ο πληθωρισμός είναι 7,1%. Και όταν λέμε 7,1% είναι πολύ ψηλό επίπεδο, διότι είναι στις γενικός καθορισμός των τιμών. Απλώς για να γνωρίζετε ότι πληθωρισμός πάνω από 3% θεωρείται υπολογίσιμος. Ναι. Ενώ τώρα έχουμε 7,1% και το χειρότερο είναι ότι προβλέπεται συνεχής μείωση τουλάχιστον, συνεχής αύξηση και για τους επόμενους δύο μήνες. Ναι. Δεν θα παραμείνουμε εδώ. Η αύξηση του πληθωρισμού, κύριε Δρουσώτη, συνεπάγεται και με μείωση της αγοραστικής δύναμης των μισθών, σωστά? Βεβαίως, όταν το οικογενειακό εισόδημα είναι σταθερό και αναγκαζόμαστε να πληρώσουμε περισσότερα, σίγουρα κάπου θα αναγκαστούμε να περικόψουμε είτε βασικές ανάγκες ή κάποια που είναι δεύτερης προτεραιότητας για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε. Η αγοραστική δύναμη του καταναλωτή έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό τους τελευταίους 9 μήνες. Δηλαδή είναι περίπου από το καλοκαίρι του 2021 και μετά παρατηρούνται συνεχείς αυξήσεις με ένταση των αυξήσεων τους τρεις τελευταίους μήνες του 2022, αλλά δυστυχώς οι προβλέψεις ότι θα έχουμε και για τους επόμενους δύο μήνες αυτές τις συνεχείς αυξήσεις. Οπότε δύσκολο να αναπληρώσουμε όλα αυτά τα εισοδήματα που χάνουμε, κύριε Δρουσώτη, εξαιτίας του πληθωρισμού αυτού. Ναι, όχι μόνο δύσκολο, για κάποια εισοδήματα είναι αδύνατο. Ναι. Ήδη τα τηλεφωνήματα που έχουμε στο σύνδεσμο είναι ότι ακόμα και βασικές ανάγκες ο κόσμος αναγκάστηκε να περικόψει. Φέτος το χειμώνα ένα πολύ μεγάλος αριθμός των νοικοκυριών δεν είχε τη θέρμανση του σπιτιού του που είχε και τον περασμένο χρόνο. Είτε διότι δεν άναψε καθόλου τη θέρμανση, είτε την άναψε σε λιγότερες ώρες από ότι τον περασμένο χρόνο. Δεν ναι. Είναι μόνο η θέρμανση. Είναι και το ρεύμα. Ένα... Ναι, το ρεύμα ανακοινώθηκε και ένα άλλο Ναι, σκεφτόμαστε πλέον να ανοίξουμε τον διακόπτη για το φως. Μήπως και χρεωθούμε περισσότερο. Όχι μόνο τον διακόπτη, γιατί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων έχει μειωθεί και είναι αισθητή στους δρόμους με γυμνό μάτι. Δηλαδή όταν κάποιος ταξιδεύσει σε περιόδους αιχμής θα δει ότι οι περίοδοι αιχμής έχουν ελαφρύνει πολύ την κίνηση. Δεν είναι τόση η κίνηση. Ναι, μόνο για τα απαραίτητα. Ναι. Γιατί και για τη δουλειά πρέπει να πληρώσουμε για τα καύσιμα. Για να έρθουμε στη δουλειά πρέπει να πληρώσουμε βενζίνη για να έρθουμε. Ωστόσο, μεγάλο μέρος του μισθού πάει στα καύσιμα κάθε μήνα, κύριε Δρουσώτη. Οπότε δεν υπάρχει περιθώριο να κάνουμε κάτι άλλο. Ναι, και φανταστείτε κάποιος ο οποίος είναι αναγκασμένος λόγω δουλειάς να κινείται μεταξύ επαρχιών καθημερινά. Ναι. Μειώθηκε κατά 20% ο μισθός του μόνο να πηγαίνει και έρχεται για παράδειγμα Λεμεσό Λευκοσία. Ναι. Διότι έχει κόσμο που δουλεύει. Ναι, αλλά δεν μας βοηθούν ούτε οι συγκοινωνίες στην Κύπρο. Επειδή δεν υπάρχουν οι συγκοινωνίες που πρέπει να υπάρχουν, αναγκάζεται ο κόσμος χρησιμοποιεί το δικό του αυτοκίνητο. Ναι. Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω για τις ανάγκες του κόσμου εξαιτίας ενός παραπώνου και κάποιας παρέμβασης που έγινε, λέει, εμείς ισχυριστήκαμε ότι και βασικές ανάγκες έχουν περικοπεί πλέον από τους καταναλωτές. Και κάποιος είπε, και είπα εγώ ακόμα, και μία επίσκεψη που πηγαίναμε να μην πάμε, λιγότερες επισκέψεις, αυτό το πράγμα μπορεί να είναι και βασική ανάγκη και ίσως να γέλασε κάποιος και μου λέει γιατί.
Πρέπει να πάρεις υλικό, κάτι πρέπει να πάρεις αν πάει σε επίσκεψη κάπου. Ναι, ναι. Λέω ότι και είχαμε τέτοιου είδους παράπονα. Έχω τους γονιούς μου οι οποίοι είναι μακριά μου. Θέλουν μία φορά την εβδομάδα να με βλέπουν, μία-δύο φορές την εβδομάδα είναι μόνοι τους. Δεν είναι βασική ανάγκη αυτή να πηγαίνω να βλέπω τους γονιούς μου. Κάποιο λέει το παίρνει επισκέψεις αναψυχής, το καταλάβω. Αλλά έχει και επισκέψεις που είναι πολύ σοβαρές και πραγματικά δεδομένα, λέω. Και έφερα το παράδειγμα τώρα το γονιό που είναι μόνοι τους και η μόνη τους ευχαρίστηση είναι να έρθουν τα παιδιά τους ή τα γόνια τους να τους δουν. Δεν είναι λίγο αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Τώρα το θέμα των καυσίμων που έτσι που καίει αρκετούς καταναλωτές. Πώς εξηγείτε εσείς κύριε Δρυσό ότι ό,τι καθημερινά ανεβαίνουν οι τιμές στα καύσιμα? Γιατί συγκεκριμένο πρατήριο χθες πέρασε ήταν 1,45, σήμερα 1,48. Είναι 3 σέντ διαφορά. Κάποια πρατήρια την αλλάζουν μέχρι και 3 φορές την ημέρα την τιμή. Πώς γίνεται να είναι αυτή η κατάσταση, δηλαδή να αλλάζουν συνεχώς οι τιμές στα καύσιμα? Ναι. Καύσιμα εισάγουμε στην Κύπρο κατά μέσον όρον κάθε 8 με 10 μέρες έρχονται νέα φορτία. Κάθε 8 με 10 μέρες. Ναι. Παρατηρήσαμε ότι στην περίοδο των αξίσεων ότι σε μία εβδομάδα μπήκαν και 2 φορές αξίσεις. Τώρα μπορεί κάποιος να μου πει έβαλε τη μισή αύξηση που έπρεπε να βάλει τις μισές ημέρες και τις άλλες μισές έβαλε την άλλη μισή. Ναι. Με αυτό το πράγμα μπορεί να είναι από ασήμαντο ως πολύ σημαντικό όταν δεν ξέρουμε τους λόγους γιατί γίνεται αυτό. Πρέπει να γνωρίζουμε τους λόγους. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τους λόγους για τους οποίους σήμερα ο καταναλωτής, αυτός που αγοράζει καύσιμα πετρελαίου, που έχει πετρελαιοκίνητο όχημα, γιατί να πληρώνει 24-25 σεν περισσότερα από τον οδηγό που έχει βενζινοκίνητο όχημα. Ως πριν 2 με 3 μήνες, η μέγιστη διαφορά τιμής πετρελαίου κίνησης με βενζίνη ήταν 5 με 7 σεν το λίτρο. Σήμερα είναι 25 σεν το λίτρο. Τι συμβαίνει? Θέλουμε απαντήσεις. Ναι, γιατί δεν κύριε Δρυσό, ότι αυτές οι απαντήσεις, διότι όταν έχουμε απαντήσεις, μπορούμε και εμείς να δούμε αν είναι λογικά ή όχι. Ναι. Δεν μας αρκεί να βγαίνει το Υπουργείο Ενέργειας και να λέει παρακολουθούμε τις τιμές και είναι σε λογικά επίπεδα. Αυτό δεν μας αρκεί. Ναι. Απάντησε μας γιατί είναι σε λογικά. Απάντησε στις απορίες μας. Γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά στους τελευταίους 2 μήνες πετρέλαιο κίνησης με βενζίνη? Γιατί υπάρχει αυτή η αδικία στους καταναλωτές των πετρελαίων κίνητων? Αν υπάρχει δικαιολογία, πέστε μας το. Γιατί υπάρχουν 2 φορές σε μία εβδομάδα αυξήσεις? Πέστε μας το. Ναι, κύριε Δρυσότη, η παραλαβή των φορτίων πετρελαιοειδών δεν γίνεται κάθε 15 μέρες. Συνεπώς και θα έπρεπε να έχουμε είτε αύξηση είτε μείωση κάθε 15 ημέρων ανάλογα με το φορτίο που παραλαμβάνουν. Τα φορτία που παραλαμβάνουμε κατά μέσον όρο είναι 8 με 10 μέρες. Ναι. Κάθε 8 με 10 μέρες έχουμε φορτία. Αλλά τι γίνεται? Εκείνο το καθημερινό που βλέπουμε είναι ότι δεν αγοράζουν όλοι οι πρατηριούχοι τη μία ημέρα. Παίρνουν 3 με 4 ημέρες για να ολοκληρωθεί όλοι οι πρατηριούχοι να βάλουν την αύξηση του, διότι σήμερα μου έλειψε εμένα, βάζω, είμαι πιο ακριβώς, του άλλου θα λείψει ύστερα από 2 μέρες, είναι πιο φτηνός ο άλλος και γι' αυτόν παρατελείται καθημερινά. Αλλά έχοντας υπόψη τις τιμές, τις αξίσεις στις τιμές, δεν διανοείται γιατί να υπάρχει 2 φορές σε μία εβδομάδα αύξηση της ίδιας εταιρείας. Εάν είναι ότι το έβαλε τμηματικά, για μένα αρχίζω να υποψιάζομαι ότι κάτι το σημαντικό συμβαίνει. Δεν είναι χάρη που μας έκαμε η εταιρεία να βάλει τμηματικά την αύξηση. Υπάρχουν άλλοι παράγοντες πίσω από αυτό και είναι αυτούς που θέλουμε να ξέρουμε για να μην είμαστε και εμείς καχύποπτοι. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δρυσότη, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα για την 47η πορεία Χριστοδουλάς με την κυρία Μαρία Μιχαλή, υπεύθυνη του Επαρχιακού Γραφείου του Αντικαρκινικού Συνδέσμου στην Λεμεσό. Και θα έχουμε και τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτρο, ο οποίος είναι αστυνομικός διευθυντής των Βρετανικών Βάσεων Ακροτηρίου. Κυρία Μιχαήλ, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Λοιπόν, πότε πραγματοποιείται η πορεία Χριστοδούλας για φέτος? Φέτος είναι 17 το Απρίλη η καθιερωμένη πορεία Χριστοδούλας. Ξεκινούν όμως όλες οι δραστηριότητες μας. Βασικά ξεκίνησαν από τις 5 του μήνα και θα τελειώσουν 1η του Μάη. Σήμερα συγκεκριμένα και αύριο, καθώς και στις 15 και 16 του μήνα, θα γίνει ο Πανκύπριος Έρανος στις υπεραγορές Πανκύπρια. Στις 14 του μήνα ο Πανκύπριος Οδηγός Έρανος και στις 17 του μήνα οι πορείες από όλες τις πόλεις. Μάλιστα. Το φετινό μήνυμα της πορείας Χριστοδούλας για φέτος, κυρία Μιχαήλ, ποιο είναι? Όλοι μαζί στη μάχη εναντίον στον καρκίνο. Με την πορεία Χριστοδούλας εδώ και 47 χρόνια θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό σε θέματα καρκίνου, αλλά και να ενισχύσουμε τις δωρεάν υπηρεσίες αναπνευστικής φροντίδας που παρέχει ο σύνδεσμος μας εδώ και 50 χρόνια σε καρκινοπαθείς συνανθρώπους μας, αλλά και τις οικογένειές τους. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους του Συνδέσμου στην Τράπεζα Κύπρου, που είναι ο διαχρονικός μας χορηγός και υποστηριχτής της πορείας Χριστοδούλας, καθώς και όλους όσους συμβάλλουν στη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Σχολεία, σωματεία, συλλόγους, συνδέσμους, όλους μας τους εθελοντές. Και θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι στα πλαίσια της πορείας Χριστοδούλας γίνονται και διάφορες άλλες εκδηλώσεις. Μια από αυτές είναι και αυτή την Κυριακή στις 10 του Απρίλη η πορεία που διοργανώνει η αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων Ακροτηρίου μαζί με το Δήμο Ήψωνα και τις κοινότητες της Δυτικής Λεμεσού. Μάλιστα, και στο σημείο αυτό να καλωσορίσουμε και τον κύριο Κωνσταντίνο Πέτρο από τις Βρετανικές Βάσεις. Καλό μεσημέρι, κύριε Πέτρου. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, διοργανώνεται πεζοπορία από την αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων μαζί με τις κοινότητες της Δυτικής Λεμεσού και τον Δήμο Ήψωνα. Αν μπορείτε εσείς να μας πείτε περισσότερες λεπτομέρειες. Βεβαίως, ευχαριστώ. Η αστυνομία των Βάσεων, όπως έχει δηλεχθεί, για 17η συνεχή χρονιά διοργανώνει την πορεία Χριστοδούλας Δυτικών Προαστίων Λεμεσού. Δυστυχώς, τα τελευταία δύο χρόνια δεν μπορέσαμε να διεξάγουμε την πορεία αυτή λόγω του κορονοϊού. Διοργανωτής της εκδήλωσης μαζί με την αστυνομία είναι ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος και ο Δήμος Ήψων. Την πορεία στηρίζουν 22 κοινότητες της Δυτικής Λεμεσού και την όλη πορεία έχει θέσει υπό την αιγίδα της η πρώτη κυρία, η κυρία Άντρια Αναστασιάδη, την οποία θα ήθελα και δημοσίως να ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά στηρίζει για τις εκδηλώσεις. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ροπ Τόμψον, διοικητή των Βρετανικών Βάσεων, ο οποίος έμπρακτα στηρίζει αυτή την εκδήλωση. Μάλιστα. Για το σκοπό της πορείας, φυσικά το έχει ήδη καλύψει η φίλη Μαρία, που έχει στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για τους πάσχοντες συνανθρώπους μας, όπως και επίσης η περιοσυλλογή χρημάτων για την ανακούφιση και κάλυψη αναγκών του Ταμείου του Αντικαρκινικού Συνδέσμου. Ναι. Γιατί... Εκκίνηση είναι την Κυριακή, 10 Απριλίου, στις 10 το πρωί, από το σταθμό M1 των Βρετανικών Βάσεων και ο τερματισμός θα είναι το Δημαρχείο Ήψωνα διαμέσου Τραχωνίου, είναι γύρω στα 7-7,5 χιλιόμετρα έως. Μάλιστα. Οπότε όλοι μπορούν να συμμετέχουν, αν παρευρεθούν μια συγκεκριμένη ώρα, αντιλαμβάνομαι, πριν από την εκκίνηση, μπορούν να συμμετέχουν σε αυτή την πορεία. Σωστά, κύριε Πέτρου? Σωστά το λέτε. Έχουμε ήδη καλέσει αρκετών κόσμων από όλες τις κοινότητες που έχω αναφέρω πριν. Είναι γύρω στις 23 κοινότητες. Οι ενδείξεις είναι θετικές. Ο κόσμος, ιδιαίτερα μετά τα δύο χρόνια που δεν έχει διεξαχθεί αυτή η πορεία, ο κόσμος θέλει να προσφέρει, θέλει να έρθει να περπατήσει μαζί μας και αυτό είναι πολύ ευχαριστώ. Οι ενδείξεις είναι πολύ θετικές. Και μέσω του Capital
ακόμη μια φορά κάνουμε έκκληση στον κόσμο να έρθει να στηρίξει αυτήν την πορεία που είναι για έναν καλό και φιλοσοφικό σκοπό. Ακριβώς. Γιατί, κύριε Μιχαήλ, ο καρκίνος είναι κάτι το οποίο αφορά όλους μας. Γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει οικογένεια χωρίς ένα περιστατικό καρκίνου, δυστυχώς. Ωστόσο, όλοι πρέπει να βρισκόμαστε και στα άτομα τα οποία δυστυχώς βιώνουν αυτή την τραγική εμπειρία, τραυματική εμπειρία, αλλά και δίπλα στους δικούς τους ανθρώπους, γιατί και αυτοί χρειάζονται στήριξη, κύριε Μιχαήλ. Και αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι μόνο η πορεία Χριστοδούλας, είναι επί καθημερινής βάσεως, χωρίς να έχουμε οποιαδήποτε πορεία, ο κόσμος μπορεί να προσφέρει στον αντικαρκινικό σύνδεσμο, σωστά. Βεβαίως. Ο κόσμος έχει δείξει την αγάπη του αρκετές φορές. Η πορεία Χριστοδούλας είναι μια πορεία σύμβολων για την κυπριακή κοινωνία. Είναι πολύ κοντά μας, λόγω και της ιστορίας της Χριστοδούλας. Νιώθουμε έτσι μεγάλη συγκίνηση από την αγάπη που λαμβάνουμε από τον κόσμο, αλλά και από όλους τους συνεργάτες μας, τους υποστηρικτές μας, όπως είναι η αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων εδώ και 17 χρόνια που είναι δίπλα μας. Μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε, να προχωρούμε. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να αναφέρω και όλες τις υπόλοιπες πορείες που θα γίνουν πανκύπρια. 17 του Απρίλη, για να ξέρει ο κόσμος. 17 του Απρίλη θα γίνουν οι πορείες σε όλες τις πόλεις, η ώρα 10.30 το πρωί. Από τη Λευκοσία θα ξεκινήσει από το Κέντρο Αναποφυστικής Φροντίδας στην Αλοδαφνούσα. Στη Λεμεσό θα ξεκινήσει από το δυτικό άκρο του Μόλου, στη Λάρνακα από την εξέδρα των Φινιγούδων, στην Αμόχωστον από το Δημαρχείο της Δερίνιας και στην Πάφων από το Δημαρχείο Πάφου. Καλούμε τον κόσμο να κάνει τη δική του εισφορά, να μας στηρίξει και φέτος όπως και άλλες χρονιές, για να συνεχίσουμε να προσφέρουμε όπως και ό,τι μπορούμε στους συνανθρώπους μας. Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Μιχαήλ, κύριε Πέτρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το κλείσιμο. Επιστρέψαμε και πριν κλείσουμε να δούμε πώς διαμορφώθηκε η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Καμία αναφορά από τον Ζελένσκι στην τουρκική εισβολή στην ομιλία του στην Βουλή, ενοχλημένος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πολιτική ταραχή για τον μαχητή του τάγματος Αζόφ στην ομιλία του Ζελένσκι στην Ελληνική Βουλή, έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αποφασισμένη για πλήρη κατάληψη του Ντομπάς η Ρωσία, όπλα ζητά ο Ζελένσκι. Πέμπτο πακέτο κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι θέμα των Ηνωμένων Πολιτών ένα ευρωπαϊκό έργο όπως ο αγωγός Ισμέτ, δηλώνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν θα παραστεί στο ανώτατο για την τοπική αυτοδιοίκηση ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Εντολή για το άνοιγμα του τάφου της 9χρονης Τζορτζίνα στο μικροσκόπιο των αρχών το τάμπλετ. 22χρονος συνδός προμήθευσε με ναρκωτικά δύο ανήλικες αδερφές στη Λεμεσό, η μη λιπόθυμη στο νοσοκομείο 13χρονη. Στο σημείο αυτή η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Ραντεβού ξανά την Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι. Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.